διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Παρακολουθώ τα μηνύματά σας που πέφτουν βροχή και πραγματικά σας δικαιολογώ με την έννοια ότι οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για όποιον τουλάχιστον έχει ακόμη τα μυαλά του και σκέφτεται πατώντας με τα πόδια στο έδαφος και όχι με το κεφάλι του, διότι εδώ έχουμε το τραγελαφικό να μας φάζουν και να μας λένε ότι μας σώζουν. Έχουν αρπάξει όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν υπάρχει σοβαρή αυτή τη στιγμή γίνεται δημοσιονομικός τραγκαλισμός του κράτους και μάλιστα σε πολύ ευαίσθητους τομείς όπως οι συντάξεις. Σήμερα βέβαια καταδέθηκαν οι συντάξεις, αλλά όχι για όλους. Όχι για όλους. Λοιπόν, βεβαίως ο δημοσιονομικός τραγκαλισμός, μου λένε κιόλας ότι ο κύριος Χατζηνικολάου είπε σήμερα, μου το γράφουν 2-3, ότι όπως προβλέπει το Κατσατικό, εάν δεν πληρωθεί, προβλέπει το Κατσατικό πτώχευση. Σε εσάς που μου στείλατε αυτό το πράγμα, ότι είπε τέτοιο πράγμα ο Χατζηνικολάου, βομβαρδίστε τον με μηνύματα να σας διαβάσει ακριβώς πού το καταστατικό του ΔΝΤΑΦ προβλέπει πτώχευση για κράτος μέλος του ΔΝΤΑΦ όταν δεν πάει έγκαιρα στην ημέρα του, δηλαδή, να πληρώσει. Και θα δείτε πόσο ξεφτυλισμένος είναι και αυτός σαν δημοσιοκάφρος. Είναι ψέμα, είναι φοβερό ψέμα, έχει συμβεί αλλεπάλληλες φορές στο παρελθόν και μάλιστα ακόμη και να χρεοκοπήσουν κράτη και να μην το πληρώσουν το ΔΝΤΑΦ. Και έτσι, μόνο στη δεκαετία του 90 αλλά και το 2000, το ΔΝΤΑΦ ανακεφαλαιοποιεί, δηλαδή αύξησε το κεφαλαιό του 3 φορές. Και ο λόγος ήταν ακριβώς λόγω της μεγάλης κρίσης του 98-99, όπου πολλές χώρες, τις λεγόμενες ασιατικές τέγρες, και άλλες χώρες όπως η Ρωσία, όπως η Αργεντινή κτλ., αρνήθηκαν ή δεν μπορούσαν να πληρώσουν το ΔΝΤΑΦ. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Και βεβαίως βομβαρδίστε τον. Προκαλέστε τον και χρησιμοποιήστε και το όνομά μου κιόλας. Γιατί τον προκαλώ ευθέως. Εάν έχει το θράσος, έχει το θράσος μόνο έτσι. Αν έχει το θράσος, ας διαβάσει το καταστατικό. Ή ας βρει εκείνον τον ξεφτύλα που του το είπε ή του το σφύριξε. Γιατί έχουμε δημοσιοκάφρους οι οποίοι δεν κάνουν καν τον κόπο να κάτσουν να ψάξουν αυτό που λένε. Και τους το λέει κάποιος και το παπαγαλίζουν. Να μου βρουν συγκεκριμένα που στο καταστατικό προβλέπεται. Και θα γελάς και το καθαλό πατσίκι. Θα γελάς και το παρδαλό κατσίκι. Εγώ προκαλώ. Χρησιμοποιήστε και το όνομά μου άλλωστε. Τον προκαλώ ευθέως. Τον προκαλώ ευθέως. Που αναφέρεται ρητά. Δεν μπορεί ο κάθε απίθανος τύπος, επειδή τα παίρνει χοντρά από τον Βαρδινογιάννη και μας το παίζει δίθεν υπεράνω, να μας το παίζει τώρα και... Εντάξει, το ψέμα μέχρι σε ένα όριο. Μέχρι σε ενός ορίου. Έλεος, κύριε Χατζηνικολάου. Και όλο αυτό το ψευτολαμογιώνε δημοσιοκαφριλίκι που έχει σωρευτεί σε αυτή τη χώρα. Έλεος πλέον. Έλεος, δεν αντέχουμε άλλο. Λοιπόν, η μια φίλη σου έχει στείλει και αναλυτικά περί των οξύνικων παπύρων ένα σχόλιο, τίποτα, διάφορα τα οποία δεν μπορούμε να διαβάσουμε, είναι αρκετά για να τα διαβάσουμε δηλαδή. Ναι, ναι, θα μου το στείλεις. Δημήτρη, καλησπέρα και από μένα, ο Θέμης Συμβουλόπουλος. Λοιπόν, λέει ο φίλος, λέει για το πιστωτικό γεγονός. Δεν υπάρχει πιστωτικό γεγονός, φίλε μου. Πιστωτικό γεγονός, ακούστε με. Πιστωτικό γεγονός αφορά μία τράπεζα ή το τραπεζικό σύστημα όταν αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες του ή να είναι σε ημερήσια δραστηριότητα. Αυτό είναι το πιστωτικό γεγονός. Δεν υφίσταται πιστωτικό γεγονός. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Ήδη η Fitch μας έχει εντάξει σε κατηγορία πιστωτικού γεγονότος. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε. Έχουμε κατέβει λίγο πριν το default.
Έτσι, μας κατέβασε στο 3C, το οποίο είναι λίγο πριν χαρακτηριστούμε default. Ναι, ναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το deadline. Και όχι μόνο, Δημήτρη, διαβάζω εδώ στο Bloomberg ότι το Bloomberg κάνει λόγο ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας εξαντλούνται. Τα CDS κάνουν λόγο για 72% πιθανότητα η Ελλάδα να αθετήσει το χρέος της μέσα σε 5 χρόνια, έναντι του 72% που ήταν το ποσοστό στις αρχές του μήνα. Το δημοσίευμα του Bloomberg αναφέρει ακόμα ότι οι αποδόσεις των τριετών ομολόγων είναι σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες ψηλότερα από τα δεκαετή ομόλογα. Και βέβαια εξυπηρετεί την. Εδώ έχουμε ένα θέμα, έτσι είναι πασιφανές. Εξυπηρετεί την πρόταση του κυρίου Βαρουφάκη, λέγοντας. Άκουσε να δεις, σε παρακαλώ, πώς ακριβώς το γράφει. Ότι ο μεγαλύτερος φόβος τώρα είναι ότι η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη κατά λάθος, τονίζει ο Πάντραϊκ Γκάρβεϊ, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων της ING Group στο Λονδίνο, και λέει: η μόνη εφικτή λύση στην απολύτως ακραία περίπτωση θα ήταν να μετατρέψει όλο της το επίσημο χρέος σε ένα perpetual bond, έτσι ώστε να μην αποπληρωθεί ποτέ. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά όμως, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι για να κουβεντιάζουμε. Ακριβώς. Έτσι, και να μας φορέσουν τελικά αυτό που ετοιμάζονται να μας φορέσουν, το contract δηλαδή, το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο θανάτου της ελληνικής, της Ελλάδας και του λαού της. Γιατί αυτό ετοιμάζουν. Αυτό ετοιμάζουν. Με συγχωρείτε, όποιος δεν έχει αντιληφθεί τι γίνεται, βεβαίως μπορεί να είναι αθελής ή ανίδεος, αν και δεν συγχωρείται νομικός σε αυτή τη χώρα, να μην έχει αντιληφθεί τι σημαίνει η αναφορά του κυρίου Τσίπρα στην επιστολή του στις 15 Μαρτίου, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, ότι πάει να υπογράψει contract για την ανάκαμψη και την άνοδο. Τελευταία φορά που έχει υπογράψει η Ελλάδα τέτοιο contract, ξέρετε πότε είναι? Νομίζω το 1898. Όχι. 8. Η τελευταία φορά που έχει υπογράψει τέτοιο contract ήταν το δόγμα Truman. Mm-hmm. Όπου βεβαίως δεν μας αναγνώριζαν ως κρατική υπόσταση. Και έγιναν ό,τι έγιναν. Με τον εμφύλιο, με όλα αυτά τα πράγματα. Θα πάμε ξανά εκεί? Δηλαδή, η κυβερνός αριστερά μας πηγαίνει εκεί, μας ξαναγυρίζει εκεί? Λοιπόν, όποιος δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, να με συγχωρείτε, θα το διαβάσω το σημερινό μου κείμενο, γιατί πραγματικά πρέπει να αντιληφθούμε ποιο είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ποια είναι η απειλή. Η απειλή δεν είναι αν θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε σύνταξη. Βεβαίως είναι προφανές ότι υπερασπιζόμαστε τις συντάξεις και τους μισθούς και δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ πλέον έχουμε ξεφύγει παντελώς. Προετοιμάζουν το θάνατο της Ελλάδας οι απάτριδες κομματικοί γραφειοκράτες του Κερατά, οι οποίοι ζούσαν και ζουν με κομματικές αντιμιστίες και από το κράτος και από διάφορους ύποπτους ή άλλους κύκλους, επιχειρηματικούς και άλλους. Λοιπόν, και εδώ οφείλουμε να βάλουμε τα πράγματα ως έχουν. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση σωτηρίας του κυρίου Τσίπρα δεν έχει ξεφύγει στο ελάχιστο από τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από το επικαιροποιημένο μνημόνιο του Απρίλιο 2014. Εγώ προκαλώ όποιον θέλει, καλή προαίρεση, με καλή προαίρεση, δεν το λέω, όποιος πραγματικά θέλει να λειτουργεί το μυαλό του και δεν έχει σαπίσει κάτω από την επίδραση της πολιτικής πραγματικότητας ή των αριστερών ιδεολογημάτων που δέχεται, ή υπάρχουν και κάποιοι ηλίθιοι δεξιοί που το λέμε, έχουν ξεχάσει το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και έχουν γίνει νέο δεξιοί, ναι, οι οποίοι είναι του κρατικού μηχανισμού, πώς βολευτόμεν. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν αναφέρομαι σε αυτούς, γιατί αυτοί είναι ντάλε κουάλε με τους σύγχρονους αριστερούς, είναι τα περιτώματα ενός ολόκληρου οργανισμού. Είχαμε και εμείς τέτοιους, και αριστερούς και δεξιούς στο ΕΠΑΜ. Ευτυχώς, επειδή είναι ζωντανός οργανισμός, όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποβάλλουν τα περιτώματά τους. Ευτυχώς τους απορρίψαμε. Είναι τα περιτώματά μας. Και σήμερα βεβαίως ξελαριγκιάζονται υπέρ της καινούργιας κατάστασης που μας οδηγεί στα χειρότερα από την προηγούμενα. Στα χειρότερα από την προηγούμενα. Προσέξτε λοιπόν ποιο είναι το χειρότερο. Και το αφιερώνω στα περιτώματα του ΕΠΑΜ και του Λαϊκού Κινήματος. Και του λαού μας, όχι του Λαϊκού Κινήματος, του λαού μας, στα περιτώματά του. Που σήμερα με το σημαίακι του ΣΥΡΙΖΑ φωνάζουν υπέρ της νέας κυβέρνησης. Μέχρι λοιπόν στιγμής
δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά το επικαιροποιημένο μνημόνιο του 2014. Να πάω στοίχημα 100% ότι αυτός θα είναι και ο βασικός κορμός των μέτρων που δεν έχουμε δει και ελπίζω να δούμε σήμερα το απόγευμα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Πριν εδώ, προς επίρρωση και προς ευθυγράμμιση σε αυτό που αναφέρεις. Δημοσίευμα του, γιατί εγώ βάζω και το διεθνή τύπο. Δημοσίευμα του Telegraph. Έχοντας συμφωνήσει επί της αρχής για επέκταση της Δανειακής Σύμβασης στις 20 Φεβρουαρίου, λέει το Telegraph, έχει σταματήσει η πρόοδος της Αθήνας σε συναντήσεις για τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν ρευστό. Οι χρηματοδότες απαιτούν ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας για την απελευθέρωση των δόσεων. Ακόμα όμως δεν έχουν δει πολλά στο πεδίο της δράσης, σημειώνει χαρακτηριστικά η Telegraph, που προσθέτει ότι τα μόνα μέτρα που έχουν προωθηθεί στην Ελληνική Βουλή είναι αυτά που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Εμφανώς απόντα έχουν παραμείνει τα βήματα για τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανανέωση της εργασιακής νομοθεσίας και την περικοπή των γενναίων κρατικών συντάξεων, συμπληρώνει. Τα οποία, Δημήτρη, προβλέπονται μέσα από το Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Γι' αυτό άλλωστε, αν προσέξετε, δεν υπήρξε καμία διαρροή προς τον τύπο του νέου προγράμματος και λίστας μεταρρυθμίσεων. Ακριβώς. Διότι εδώ πέρα έχουμε το καινούριο. Οπότε το Μαξίμου έβγαζε τα email Μπαρουφάκη και λοιποί. Έβγαινε. Πώς το λένε, διοχευωτευόταν στον τύπο, βέβαια στα αγγλικά, διότι είναι η επίσημη γλώσσα του προτεκτοράτου. Δεν είμαστε καν προτεκτοράτο πλέον, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς είμαστε, με βάση τους όρους του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, με βάση λοιπόν την επίσημη γλώσσα της κυβερνώσεως αριστεράς, στα αγγλικά δηλαδή, εις άψογον αγγλικήν και ενδεχομένως και αμερικανικήν συγγραφήν, λοιπόν, έβγαινε το μπαρουφάκιο κείμενο. Και βεβαίως διοχετευόταν υπογείως στον τύπο. Τώρα να μας λένε κιόλας ότι όπως δημοσιοποιήθηκε. Δεν δημοσιοποιήθηκε. Δημοσιοποιώ σημαίνει ότι βγαίνει επίσημα η κυβέρνηση και το αναρτά στις επίσημες σελίδες της μαζί με επίσημη μετάφραση. Τέτοιο πράγμα δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Ούτε για τις συμφωνίες ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τα μαθαίνουμε από τον τύπο. Τελείως τυχαία βεβαίως παρεδόθη. Έτσι που μας έχει πει όπως διοχέτευσε στον τύπο πάλι η κυβέρνηση. Παρεδόθη την Παρασκευή το απόγευμα. Η λίστα μεταρρυθμίσεων συζητήθη με τον Brussels Group το Σαββατοκύριακο, πήγε σήμερα το πρωί λοιπόν στις Βρυξέλλες. Το Brussels Group σας λέω ότι είναι λεγόμενη ομάδα ή αποστολή διευκρίνησης δεδομένων ή και συλλογές δεδομένων, όπως τον ονομάζουν επίσημα, να το πούμε, είναι εδώ στην Αθήνα αυτοί οι κύριοι και κυρίες. Λοιπόν, και στάλθηκε σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες για να πάρουν τις πολιτικές αποφάσεις ή θεσμοί. Λοιπόν, μήπως το είδατε πουθενά? Διοχετεύτηκε στον τύπο? Όχι. Διολίστησης ουδεμία. Γιατί δεν πρέπει να πάρετε χαμπάρι τι πάνε να συμφωνήσουν. Δεν πρέπει να πάρετε χαμπάρι παρά μόνο τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται για υφυσιακά μέτρα. Βέβαια, λένε οι διοχετεύουν στον τύπο ότι πρόκειται για 3,3 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Πώς θα τα πάρουνε, ρε παιδιά, από πού θα τα πάρουνε? Βέβαια, ο κάθε βλαμμένος αριστερός μπορεί να θεωρεί ότι θα τα πάρουνε από το μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, από τον ένφια που δεν θα καταργήσουν, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που διάβαζα προχτές. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι του ΔΟΕ εναντίον ποιον νομίζεις? Των μικρών επιχειρήσεων, έτσι. Όχι, τους έχουν ξοφλήσει. Άλλους. Των φυσικών προσώπων. Εναντίον των παλιατζίδων. Χρειάστηκε τώρα πρόσφατα κάποιοι συγγενείς μου να αδειάσουν ένα διαμέρισμα δίνοντάς το παλιατζίδικο, γιατί ήταν μια συγγενής η οποία πέθανε. Τα πράγματα που είχαν μείνει στο σπίτι δεν τα ήθελε κανένας, οπότε θα τα δίνει σε έναν παλιατζί να τα πάει στο γιουσουρούμ. Ξέρετε, για ένα κουστούμ. Λοιπόν, και δεν βρέθηκε ούτε ένας, καθότι τρέμουν τις επιδρομές τους ΔΟΕ αυτή τη στιγμή, γιατί τους ζητάνε δελτία αποστολής και τιμολόγια από τα σπίτια που μαζεύουν τα πράγματα, που τις περισσότερες φορές απλά τα ξεφορτώνονται οι ιδιοκτήτες. Ξέρουμε τι γίνεται με τους παλιατζίδες που κυκλοφορούν σε όλη την. Εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούν πλέον. Γιατί βεβαίως εκεί βρήκε το στόχο του η κυβέρνηση διαμέσου τους ΔΟΕ. Τους κυνηγάει. Ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Οι μικροπολιτές. Κυρίως αυτοί που προσπαθούν να επιβιώσουν, να βγάλουν ένα μεροκάματο, στείνοντας πάγκο σε μια γιορτή, σε μια, σε ένα πανηγύρι, σε δύο πράγματα. Διότι, πώς θα το κάνουμε, αυτοί είναι που φοροκλέβουν στην Ελλάδα. Ναι. Όχι εφοπλιστές, προς Θεού, ούτε μεγαλοκαναλάρχες, προς Θεού. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ούτε βεβαίως οι ολιγάρχες αυτού του τόπου. Όχι, αυτή είναι υπεράνω. Διότι βεβαίως όσο υπάρχει καθεστώς
ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου, αυτοί προστατεύονται άμεσα. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να προσβληθεί για τα εισοδήματα που κρύβει μέσω offshore ειδικών εταιριών. Μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Eldorado Gold κατόρθωσε να κλέβει το ελληνικό δημόσιο με 1,7 εκατομμύρια ευρώ διαμέσου εικονικών εταιριών στην Ολλανδία. Ετησίως. Και ερώτηση, γιατί δεν κλείνει το ελληνικό δημόσιο? Αντίθετα έβγαλε και τη συνέχεια. Εάν εγώ χρώσταγα ανάλογο ποσό ή μια μικρή επιχείρηση χρώσταγε, θα την έκλεινε ή δεν έκλεινε? Θα τη άλλαζε τα φώτα, όχι μόνο θα τη ενέχει. Αυτονόητο. Θα έπαιρνε μάλιστα όλο το περιουσιακό δυναμικό που έχει αυτή η επιχείρηση και θα το έβγαζε στο σφυρί. Ξέρω δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις βιοτεχνών ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θανατώθηκαν εξ επιτούτου από τις φορολογικές αρχές με εντολή της κυβέρνησης. Θεοχάρη speaking. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση, γιατί τον κλείνουνε? Γιατί είναι ο Μπόμπολας. Και όπως μου έλεγε ένας φίλος, διαδικτυακός φίλος, τι θες ρε φίλε, να τα βάλουμε το Μέγκα? Έτσι. Λοιπόν, έτσι εύκολος στόχος. Ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μισθωτός. Γι' αυτό και λοιπόν σήμερα γίνεται και συζήτηση περί της συμφωνίας, αλλά προς Θεού δεν τολμάει να τη φέρει για ψήφιση στη Βουλή. Πάλι ο βλαμμένος αριστερός θα σου πει, αυτό δεν είναι καλύτερο από το να το ψήφιζε η Βουλή? Ας καθίσουμε λιγάκι να σκεφτούμε, καθότι ο αριστερός δεν έχει καμία επαφή με τον νόμο και την τάξη. Ρε παιδί μου, είχαμε μια αριστερά που όταν βγήκε από το ΕΑΜ, όλη αυτή την περίοδο, μετά το ΕΑΜ, η έννοια της δημοκρατικής νομιμότητας ήταν στο χείλι όλων. Γιατί είχαν υποστεί την αυθαιρεσία της εξουσίας. Τα δικαστήρια, τα κυνηγητά, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φορνημάτων κτλ. Η έννοια λοιπόν της δημοκρατικής νομιμότητας ήταν βασικό μετερίζει αγώνα για την αριστερά και κυρίως για κάθε καταπιεσμένο και κατατρεγμένο. Η σημερινή αριστερά της μεταπολίτευσης τα έχει πετάξει όλα στο καλά των αχρήσεων στο όνομα του καπιταλισμού ή της ταξικότητας ή του τάξεων ή στο διάλογο που έχει η ιδεολόγημα έχει στο κεφάλι της. Και έτσι έχει φτιάξει αριστερούς οι οποίοι δεν έχουν την αίσθηση το τι σημαίνει υπερασπίζομαι τη δημοκρατική νομιμότητα, γιατί ο χαμένος θα είμαι εγώ, ο υπεξούσιος. Εγώ που δεν έχω ούτε το πεπόνι ούτε το μαχαίρι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα μια πολιτική δύναμη που δεν υπερασπίζεται τη δημοκρατική νομιμότητα, έστω και στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού, έστω και αυτού του άθλιου τυπικού κοινοβουλευτισμού, σημαίνει ότι δεν είναι μια δύναμη που μπορεί να εκφράσει κατατρεγμένο κόσμο, κόσμο καταπιεσμένο ή υπεξούσιο. Άρα είναι μια δύναμη καθαρόαιμα, αστική ή καθεστωτική. Γι' αυτό να κοπούνε ανοησίες ότι μιλάμε για μια αριστερά η οποία έχει χάσει τον δρόμο της. Ναι, βεβαίως, και βρήκε του βάρη. Λοιπόν, και τέτοιες ανοησίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τι γίνεται για το Σύνταγμα της Δημοκρατικής Νομιμότητας. Με το να μην ψηφίζει η Ελληνική Βουλή, στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα καθεστώς όπου ο θεμελιώδης θεσμός νομοποίησης της κρατικής υπόστασης της Ελλάδος, που είναι το κοινοβούλιο της, που καθορίζει ότι είναι η διακυβέρνησή της είναι μια πολιτική οργάνωση αυτοχθόνων, να το πούμε έτσι όπως πούμε παλιός όρος από το 19ο αιώνα, δεν υφίσταται απέναντι στους θεσμούς. Ότι οι θεσμοί οι οποίες παίρνουν τις αποφάσεις και διαμορφώνουν τις συνθήκες μετά τις συνομιλίες είναι ανώτεροι στο επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων από ότι το ελληνικό κοινοβούλιο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και άρα με αυτή την πράξη τους η κυβέρνηση και όσοι συνομολογούν μαζί τους ότι δεν πρέπει να περάσει από το κοινοβούλιο αποδέχονται de facto ότι οι θεσμοί ασκούν πολιτική κυριαρχία στην Ελλάδα, ότι μπορούν να είναι πηγή δικαίου και αποφάσεων που δεν περνούν ή χρήζουν απόφασης του ελληνικού κοινοβουλίου. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Το αντιλαμβανόμαστε? Ότι αποδεχόμαστε ότι είμαστε απικία, είμαστε υπό πολιτική κυριαρχία?
Αυτό το πράγμα ενώ στην πράξη συνέβαινε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και βέβαια συνέβαινε. Έτσι, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις, καθότι ήταν πιο μαθημένες στη διαχείριση αυτή τη ιστορία και βεβαίως πιο εκτεθειμένες απέναντι στο λαό, φρόντιζαν για την έξωθεν καλή ματηρία. Ποια ήταν η έξοδος καλή ματηρία? Πηγαίναν τυπικά στο κοινοβούλιο, όλα αυτά μάνα, τα περνάγανε. Τα περνάγανε με πράξεις, με αυτά. Έτσι, μπράβο, με μη ονομαστικές ψηφοφορίες. Βεβαίως. Για να έχουν δήθεν την έξοδο είναι καλή ματηρία. Αυτοί οι τύποι οι σημερινοί είναι ακόμη χειρότεροι. Είναι λεπτό τώρα αυτό το ζήτημα, να το καταλάβει κάποιος, έτσι? Λοιπόν, δεν είναι λεπτό. Έχει να κάνει με τη δημοκρατική ευαισθησία που το διακρίνει. Είναι απευθύνομαι στους συντηρητικούς πολίτες. Είναι χοντρό. Στους συντηρητικούς πολίτες. Ναι. Και λέω, ρε ξεφτυλισμένοι, με συγχωρείτε δηλαδή. Εσείς μια ζωή απαρνιώσασταν την αριστερά στο όνομα της νομιμότητας, στο όνομα της πατρίδος, θρησκείας και της οικογένειας. Πού στο διάλογο είσαστε σήμερα? Ναι. Ναι, ναι. Που καταλύεται αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μας. Ναι, ναι. Τι κάνατε γι' αυτό? Εγώ σε αυτούς απευθύνομαι. Στους βαριοκέφαλους αριστερούς δεν με αφορούν. Αυτοί στην πραγματικότητα έχουν περάσει στην παιδιά του φασισμού χωρίς να το έχουν καταλάβει. Γιατί μόνο ο φασισμός είναι εκείνος που καταλύει ουσιαστικά όλες τις λειτουργίες της νομιμότητας. Όχι το εργατικό κίνημα ή τα κοινωνικά κινήματα. Τα κοινωνικά κινήματα χρησιμοποιούν τη νομιμότητα ή τη δημοκρατική νομιμότητα βεβαίως ως αφετηρία ή να το πούμε έτσι, αφετηρία των κοινωνικών τους αγώνων για περιγαλύτερες κατακτήσεις. Δεν την καταλύουν, δεν την καταργούν. Παρά μόνο εκείνο το κομμάτι της νομιμότητας που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τα άμεσα και πιο ζωτικά του συμφέροντα. Όχι, μόνο ο φασισμός και βεβαίως η αριστερά του φασισμού. Και δεν είναι τυχαίο βεβαίως ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, της λεγόμενης αριστεράς της πλήρους αυθαιρεσίας και της απόλυτης βίας, πέρασε στον φασισμό στο Μεσοπόλεμο. Δεν είναι τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Ούτε βεβαίως τυχαίο ότι ο ίδιος Μουσολίνη θεωρούσε ως Ευαγγέλιο του του Σορέλ τη σκέψη για τη βία, που είναι το Ευαγγέλιο της απολυτοποίησης χρήσης βίας και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά άλλο το Ευαγγέλιο του Μουσολίνη. Μπορεί ο Σορέλ να μην ήταν φασίστας, αλλά στην ουσία προωθούσε τον φασισμό μέχρι αηδίας. Τόσο σε φιλοσοφικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό. Το ίδιο έχουμε και με τους σημερινούς αριστερούς, που αρνούνται να δουν τη σημασία υπεράσπισης της δημοκρατικής νομιμότητας. Έστω και μέσα στα πλαίσια αυτού του τυπικού, ασταθούς και βεβαίως χωρίς περιεχόμενο κοινωνιωτισμού. Γιατί έχει βεβαίως καταλήξει. Και η τελευταία έκφραση αυτής της ιστορίας είναι το μη πέρασμα της δανειακής από τη Βουλή. Ακριβώς. Αρνήθηκαν. Και μάλιστα με επιχειρήματα που τους έχουν δώσει δανειστές. Ακούσαμε καταπληκτικά πράγματα. Και φυσικά σήμερα θα ακούσουμε ακόμη χειρότερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο, φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τιμητές της νομιμότητας, να κάνουν αυτοί δηλαδή, γιατί εμείς δεν μας αφορά. Εμείς λέμε ότι είναι δοσύλλογοι, πρέπει να περάσουν δικαστήριο δοσυλλόγων. Λοιπόν, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος θα είναι τιμητές σήμερα της νομιμότητας, της κοινοβουλευτικής νομιμότητας. Έχουμε τραλαθεί τελείως. Και δεν μου λες, μπράβο, Δημήτρη, μεγάλη κατάκτηση. Συγγνώμη, Δημήτρη, δεν πέρασε αυτό από όλες τις υπόλοιπες βουλές των κρατών που υποτίθεται ότι συμφωνούν για την παράταση? Δεν πέρασε τη Βουλή της Γερμανίας? Στη Γερμανία πέρασε. Βέβαια. Στη Γερμανία πέρασε. Λοιπόν, το ενδιαφέρον στην όλη ιστορία είναι ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπά, μέγας αυτός δοκισίσοφος της κυβερνώσεως αριστεράς, τι είπε? Είπε ότι δεν το απαιτεί. Δεν το απαιτούν οι θεσμοί. Ναι, ναι. Πρώτη φορά ακούω τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω από εσάς, ρε παιδιά, να το ζητάει το ξένο κέντρο τη σύμβαση για να περάσει. Είναι θέμα δηλαδή να μας το ζητήσουν οι ξένοι. Χειρότερη από μπανανία δεν γίνεται. Και βεβαίως λέει, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους, δεν υπάρχει ανάγκη να περάσει από το κοινοβούλιο. Ποια γνωμοδότηση του συμβουλίου του κράτους? Δείξτε μας. Δεν υπάρχει τέτοια γνωμοδότηση. Η μόνη γνωμοδότηση που υπάρχει είναι αυτή που απαιτούν οι δανειστές να υπογράψουν το νομικό συμβούλιο του κράτους και που αποτελεί παράρτημα. Νομίζω το δεύτερο παράρτημα ή το πρώτο παράρτημα της δανειακής σύμβασης στις τροποποίησεις της. Αυτοί εννοούν ως νομικό συμβούλιο, ως γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου. Και παρεμπιπτόντως, όποιος από το νομικό συμβούλιο του κράτους έχει υπογράψει αυτές τις γνωμοδοτήσεις, βεβαίως κάτω από εντολή, αυτό το πράγμα γίνεται και καπέτηση των δανειστών φυσικά, έχει διαπράξει παράβαση καθήκοντος σε βαθμό κακουργήματος και θα δικαστεί γι' αυτό. Θα δικαστεί γι' αυτό. Και να έχει υπόψη του ότι δεν τελεί υπό ασυλία. Και ο νόητο.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτοί που κατέγγελναν, μάλιστα το θυμάμαι τον κύριο Παπαδημούλη, που φώναζε έξαλλος στην πρώτη τροποποίηση δανειακής σύμβασης, που έλεγε το εξής κατά που έλεγε: μα πώς είναι δυνατόν να μας φέρνετε σαν γνωμοδότηση το κείμενο αυτό που συντάξανε ξένα δικηγορικά γραφεία και απαιτούν οι δανειστές να το υπογράψουν ο νομικός σύμβουλος του κράτους και ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Ελλάδος. Λοιπόν, τέτοια ξεφτύλα. Και αυτό το κείμενο χρησιμοποιούν ως επιχείρημα. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν τι κάνει μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Εφαρμόζει, έστω επιδιώκει να εφαρμόσει, τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που δεν κατόρθωσε ή δεν τόλμησε να εφαρμόσει στην πράξη στην κυβέρνηση των συλλόγων. Σαμαρό Βενιζέλου. Όλα, ψάξτε τώρα, παιδιά, καλή την πρόθεση σας λέω. Πηγαίνετε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, είναι 14 Απριλίου 2014, το επικαιροποιημένο μνημόνιο είναι δημοσιοποιημένο και στα ελληνικά, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση φρόντιζε να κάνει και ελληνικές μεταφράσεις και να δημοσιοποιεί επίσημα. Όχι βεβαίως πως ήταν μια κατάκτηση της νομιμότητας, βεβαίως, γιατί θεμελιώδες διατάξεις του πολιτεύματος είχε καταργήσει τις λεγόμενες συντεταγμένες εξουσίες όλων των οργάνων της πολιτείας. Είχαν καταληθεί όλα. Αλλά, ρε παιδιά, τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου ήταν πιο τυπικά εντάξει από τους σημερινούς. Λοιπόν. Να, είχε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί της που θα τα όλα αυτά. Εντάξει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί, παιδιά, ο Κοσμάκης τελικά, ξέρετε τι θα γίνει, που θα καταλήξει στο συμπέρασμα? Ότι οι προηγούμενοι ήταν πιο έντιμοι νομικά. Και έτσι ετοιμάζεται το έδαφος για την επαναφορά τους. Ολική επαναφορά. Εμείς είμαστε πιο έντιμοι από την αριστερά που καταπατά τα πάντα. Έτσι έχει παιχτεί το παιχνίδι χρόνια και χρόνια, δεκαετίες και δεκαετίες, από αυτήν την γραφειοκρατικοποιημένη, ξεπουλημένη και απόλυτα εξαρτημένη από το καθεστώς αριστερά. Όχι μόνο στη χώρα μας. Σε όλες τις χώρες πραγματικά που ανέβηκε ή προσπάθησε να ανέβει προς το συμφέρον της εξουσίας, να πάει η κυβέρνηση. Μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και εγώ σας προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να πάει σε αυτό το επικαιροποιημένο και να μου πει τι από αυτά που προτείνει ο κύριος Τσίπρας σήμερα, δια του Βαρουφάκη ή μη, δεν ανήκουν στο επικαιροποιημένο μνημόνιο του Απρίλη του 2014. Έτσι. Τι, ακόμη και η αύξηση του τέτοιου που μαθαίνουμε ότι προτείνει, και εσείς οι νησιώτες κρατηθείτε και όσοι βρισκόσαστε στην παραμεθόριο, τουλάχιστον όπως λέει ο ξένος τύπος και σχολιάζει ο ξένος τύπος, γιατί δεν το έχουμε δει και πραγματικά γι' αυτό και όλες αυτές τις μέρες δεν έχω σχολιάσει αυτή την ιστορία ούτε γραπτά ούτε τίποτα, τη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Αυτό όμως που λέει είναι ότι θα διαμορφωθεί ένας flat tax γύρω fat. Όχι άλλο το FAT. Flat tax για όλους, δηλαδή ΦΠΑ, στάξη του 18 με 19%. Δηλαδή εκεί που είχαν ειδικό προνομιακό καθεστώς ΦΠΑ η νησιωτική Ελλάδα και η παραμεθόριος, θα αυξηθεί, θα εκτιναχθεί σε τρελά επίπεδα. Υποτίθεται ότι προσπαθούν να το περάσουν ότι θα πάει μόνο στα νησιά του. Πώς το λένε? Τα πλούσια. Ναι, Μύκονο και Σαντορίνη, ναι, και αυτά, ας πούμε. Δηλαδή. Δηλαδή θα πάει, με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι θα γίνει, θα κλείσουν οι μεγάλες μονάδες, πρώτα και κύρια οι μεγάλες μονάδες, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να κλείσει κυρίως τις μεγάλες τουριστικές μονάδες, όσα μόνο και μόνο για να τις πάρουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Γιατί έχω αυτή την αίσθηση? Γι' αυτό και χτυπάνε τα συγκεκριμένα νησιά. Ξέρω για παράδειγμα ότι στη Ρόδο πολλά πεντάστερα και τετράστερα νοσοκομεία, θα λέγαμε. Ξενοδοχεία. Δουλεύουν με 14 και 15 ευρώ κλείσιμο το δωμάτιο που μπαίνεις μέσα. Μπαίνεις μέσα. Καλά, και βεβαίως αυτό μεταφέρεται στο κόστος στο εργατοϊπαλληλικό προσωπικό. Με αποτέλεσμα τραγική, βεβαίως. Τραγική κατάσταση. Τώρα, αν τους αξίζει το ΦΠΑ, θα τους κλείσει. Ποιος θα αγοράσει? Μα απέναντι ακτή που έχει χρήμα. Και βεβαίως έχει και τον κύριο όγκο τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή. Δεν το έχει η Ρόδος, η Δωδεκάνησος, η απέναντι τουριστική ακτή το έχει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι κάπου τα έχουν βρει
με κοντομινάδες, Βαρδινογιανέους και τα αρέστα. Ενώ θα να μπορούσε να διαμέσου τη Τουρκία, τι επιχειρήσει του. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Να χτυπάω το καμπανάκι. Τα τελευταία 4 χρόνια, μέσα στο μνημόνιο, 3 χρόνια, ποια είναι η χώρα που πριτανεύει στη σχέση με την Ελλάδα στο εμπορικό ισοζύγιο? Ποια είναι? Τι εννοεί πριτανεύει που. Που είναι η πρώτη χώρα σε συναλλαγέ εμπορικού ισοζυγίου με εμά, σε υπηρεσίε και προϊόντα. Η Τουρκία. Mm-hmm. Ενώ ήταν η Γερμανία. Ήταν η Γερμανία. Αυτό θα σου τώρα, λέγα, η Γερμανία θα σου λέγα. Τώρα η Γερμανία είναι τρίτη. Πρώτη είναι η Τουρκία. Mm. Εδώ αλλάζει το μοντελάκι. Αλλάζει το μοντελάκι και σιγά σιγά αφομοιωνόμαστε από την οικονομία της Τουρκίας. Έχουμε και έλλειμμα σε σχέση με το εμπορικό ισοζύγιο σε σχέση με την Τουρκία. Μεγάλο. Και το αστείο είναι ότι ανάλογη ανάπτυξη έχει και υπηρεσίες, τουριστικές υπηρεσίες και τα αρέστα. Και σιγά σιγά λοιπόν αφομοιώνεται η οικονομία. Και δεν αφομοιώνεται απλά η γενικά η οικονομία. Τι θέλει ολόκληρη? Τι να την κάνει ολόκληρη? Θέλει όμως το νησιωτικό σύμπλεγμα. Θέλει το Αιγαίο. Πώς θα μπορούσε διαφορετικά να εξοικονομήσει, ας πούμε, μέσω των φόρων όλων αυτών των τύπων σε αυτά τα πλουσιοπάροχα, υποτίθεται νησιά, της φορολογίας τους, να, αν θέλει να αντλήσει χρήματα παρά να ανεβάσει το ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη? Όχι, με συγχωρείς, δεν μπορείς να πηγαίνεις με ΦΠΑ. Δεν μπορείς να πηγαίνεις. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να πάει? Μα μπορούσε να πας να χτυπήσεις τους εφοπλιστές. Ακριβώς. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ή την εσχροκέρδεια δηλαδή. Που αποκομίζουν μέσω αυτής, αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Να το πούμε διαφορετικά. Γιατί δεν φορολογείται τις ειδικές συναλλαγές και τα συμβόλαια που έχουν κλείσει οι τράπεζες πουλώντας τα δάνεια, το δικό σου, το δικό μου κτλ. Τα οικιστικά δάνεια πρωτίστως αλλά και τα υπόλοιπα σε ξένους οίκους. Φορολογήστε τις ειδικές αυτές συναλλαγές. Mm-hmm. Όχι, θέλω να σου πω. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Εντάξει, πέρα από αυτό, Δημήτρη, έχει πολλούς τρόπους. Απλά στα συγκεκριμένα νησιά που γίνεται της αυτής το κάγκελο. Ωραία. Πώς περιορίζεις αυτό το ξέπλυμα χρήματος που γίνεται στα κλαμπ, στη Μύκονο, στη νυχτερινή τη ζωή? Με τα κλαμπ τα κλείνεις. Με ποιο τρόπο θα μπορούσες να εξοικονομήσεις και χρήματα κιόλας? Το ζητώ επί τόπου. Το ζητώ και το κλείνεις. Άρα δεν είναι ανάγκη να πας σε ΦΠΑ. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Άλλωστε το ΦΠΑ δεν πιάνει το μαύρο χρήμα. Δεν πιάνει το και μαύρο. Και συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν να πεις μόνο στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και να μην πιάσεις όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων? Αυτά είναι κολοκύθια. Δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα? Προφανώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Ή αν θέλεις η έδρα των εταιριών, ή αν θέλεις αυτό το πράγμα στη Μύκονο, θα μεταφερθεί στο διπλάνο νησί. Ξέρω. Δεν είναι τρελή. Υπάρχουν τρόποι. Άρα δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Το όπι βαλαβάνει για να πετάξει μια βλακεία. Όπως να βλακεί να ησυχάσει ο κόσμος και να κοιμηθεί ήσυχος. Όπως για παράδειγμα είχε πει, και δεν ισχύει βεβαίως, ότι στο Ταϊπέδ περνάει η δημόσια περιουσία για να ενισχυθεί τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέγα ψέμα. Μέγα ψέμα. Η δημόσια περιουσία περνάει στο Ταϊπέδ για να περάσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και όχι να ενισχύουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία μάλιστα συζητάνε το πώς θα τα κλείσουν. Και πώς θα κατεβάσουν τη μέση και κατώτερη σύνταξη όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό συζητάνε. Και ήταν ανάγκη να τα περάσουν στο Ταϊπέδ που φτιάχτηκε μέσα στα μνημόνια για να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο πλάνο, ρε Σε Δημήτρη. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος αν θέλουν να εξοικονομήσουν αυτό που λένε. Ναι, έχουν στην πρόβλεψη του Βατιβαρουφάκια, έχουν ταμείο ειδικό. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας όμως των ασφαλιστικών ταμείων. Γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν περίπου 25 με 30, αν θυμάμαι καλά, τελευταία φορά, γιατί δεν παρουσιάζουν στοιχεία. Από τότε που μπήκαν τα μνημόνια, εξαφανίστηκαν τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων. Έχουν 25 με 30 δισεκατομμύρια ακίνητη περιουσία τα ασφαλιστικά ταμεία. Γι' αυτό θέλουν να την ενοποιήσουν, να ενοποιήσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να πάρουν την ακίνητη τους περιουσία, να τη δώσουν στην αγορά κερδοσκοπίας ακινήτων, σε μια εταιρεία χαρτοφυλακίου και όταν αυτά τα πράγματα να παίξουν, και με αυτήν να σου φτιάξουν όχι ανταποδοτικά ταμεία όσο οφείλουν να είναι σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ταμεία που να εξαρτώνται οι αποδόσεις σου, οι αποδόσεις σύνταξης ή οτιδήποτε άλλο, είτε από το δικό σου εισόδημα, είτε από την απόδοση κερδοσκοπίας επί των ακινήτων. Mm. Αμερικανικό σύστημα. Ναι. Δηλαδή είναι τα λεγόμενα pension funds. Έτσι λειτουργούν τα pension funds. Παίρνουν τα λεφτά σου. Ναι. Τα επενδύουν μαζί με τα ακίνητα που παίζουν στην κερδοσκοπία. Ναι. Και ένας από τους βασικούς λόγους που χάσαν τα λεφτά τους πάρα πολύ και πεταχτήκαν εκτός αγοράς, με αποτέλεσμα να ξεπεράνουν σήμερα τα 68 εκατομμύρια οι ανασφάλιστοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η μεγάλη κρίση των subprimes, των δανείων, ναι, μεγάλο, ναι, ρίσκο, που είχαν επενδύσει και pension funds εκεί. Uh-huh. Οπότε πέσαν έξω. Uh-huh. Με αποτέλεσμα να βρεθεί πολλοί κόσμος εργαζόμενος να βρίσκεται χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Uh-huh.
Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτό πάνε να στήσουν. Βεβαίως αυτό είναι μνημονιακή απέτηση. Ναι, ναι. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Δεν είναι καινούριο. Απλά οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να το προχωρήσουν. Ναι. Δεν μπορούσαν. Δεν είχαν το πολιτικό κεφάλαιο για να το προχωρήσουν. Παρεπιπτόντως, για τη δράση του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία δεν φαίνεται, γιατί υπάρχει και άλλη δράση που δεν φαίνεται, μου έλεγε πολύ φίλος, όπου είχε πρόβλημα με ένα ακίνητο, οικόπεδο συγκεκριμένα ήταν, στις Σπέτσες, και τέλος πάντων υπήρχε μια διεκδίκηση ανάμεσα σε μια υπόθεση κληρονομιάς ήταν, και το διεκδίκησε το δημόσιο, έτσι, γιατί είχε μεταφερθεί λόγω της φορολογίας που δεν μπορούσαν να το πληρώσουν οι άνθρωποι, οικόπεδο που ήρθε με κληρονομιά, και το διεκδικούσε το δημόσιο να το πάρει λόγω της φορολογίας. Ξέρεις, Δημήτρη, ποιος ήταν παρόν στην δίκη που έγινε ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στο δημόσιο που έστειλε το δικηγόρο στην διεκδίκηση στο δικαστήριο? Ποιος ήταν παρόν και κατέγραψε όλη την διαδικασία? Όχι, εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ. Αμά, ναι, ναι, κοίταξε, είναι υπερκά. Ό,τι είναι να πάρει το δημόσιο, πριν το πάρει δηλαδή, μέσω δικαστικής διαμάχης, υπήρχε εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ για να δει την κατάληξη της ιστορίας. Βεβαίως, μιλάμε για τρελά πράγματα. Όλα αυτά τα απίστευτο πράγματα δεν γράφονται πουθενά. Και ήταν ιδιωτική περιουσία τώρα. Αυτό η οποία θα έρχονταν στο δημόσιο. Γι' αυτό και θέλω να πω, γιατί όπως επίσης δεν γράφεται, για παράδειγμα, το κουκούλωμα της Siemens αυτή τη στιγμή, που συστηματικά το ελληνικό δημόσιο δεν παρίσταται στις δίκες, με αποτέλεσμα να πέσει έξω η όλη ιστορία. Την ίδια ώρα, φιλολογία και φιλολογιών τον κύριο του κυρίου Τσίπρα προς τη Μέρκελ. Κουβέντα όμως ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει οργανώσει την παρουσία του και τις απαιτήσεις του στις δίκες που γίνονται για τις Siemens, γιατί τρέχουν δίκες. Πού γίνονται? Εδώ στην Ελλάδα. Τρέχουν δίκες για τα στελέχη, τα διάφορα στελέχη. Οι δε δικηγόροι του ελληνικού δημοσίου είναι ταυτόχρονα και οι δικηγόροι του Siemens. Και συγγνώμη, αυτά δεν τα γράφει κανένας. Και πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι θα, από τους αρχικά υπαίτιους για αυτή τη διαπλοκή, τους Γερμανούς δηλαδή και τους ψηλά ιστάμενους εκεί στη Siemens, ζητάς από τον κλέφτη να σου λύσει και το πρόβλημα, να σου συνδράμει αυτό? Όχι, μην πω. Δεν μου λες, ρε Σιγαμότο, με συγχωρείς. Στον Τζοχατζόπουλο δεν αποκαλύφθηκε ολόκληρο το κύκλωμα, τουλάχιστον φωτογραφήθηκε το κύκλωμα, το κύκλωμα των εξοπλισμών? Δεν μάθαμε ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος, και μάλιστα επιχειρηματίες οι οποίοι κλήθηκαν ανομωτοί καταθέσεις καταθέσεις και τα λοιπά, οι οποίες βεβαίως εξαφανίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα για τα F-16 και τα F-15 και όλες αυτές τις ιστορίες, τότε με ποιο δικαίωμα ο κύριος Καμένος πήγε στη Νέα Υόρκη και ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα με τη Lockheed και τα F-16? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ναι. Ποιος θα τα πληρώσει, ρε φίλε? Πότε έγιναν οι εγκρίσεις των εξοπλισμών αυτών? Από ποια επιτροπή? Ενώ είναι ανοιχτό το θέμα των εξοπλισμών. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, δεν έγινε αυτό. Τίποτα. Όλα αυτά ανακοίνωσε εκεί πέρα ότι κλείστηκε συμφωνία. Μέσα στη Νέα Υόρκη, όντας, με τη βόλτα που έκανε μαζί με τους αρχηγούς. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά περνάνε στον ντούκο, γιατί δεν τα δημοσιεύει κανένας δημοσιοκάφρος ή καμία εφημερίδα. Εγώ τελείωσα, δεν τους ξαναλέω δημοσιογράφους. Έτσι, με συγχωρείτε, με εξαίρεση λίγους ανθρώπους μπορώ να έχω μια εκτίμηση. Όλοι οι άλλοι κάφροι, δημοσιοκάφροι, και η καφρίλα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Κάθε προηγούμενο. Εντάξει, τίποτα από όλα αυτά δεν δημοσιεύεται, γιατί γι' αυτό και εγώ επίσημα πλέον ανακοινώνω ότι μετά το Πάσχα θα βγει μια καινούργια εφημερίδα η οποία θα τα παρουσιάζει αυτά. Θα είναι η φωνή του λαού, και ελπίζουμε πραγματικά να είναι η φωνή του λαού. Είναι η μόνη διαφορετική εφημερίδα που τέλος πάντων θα λέει την αλήθεια και που εγώ θα συμμετάσχω σαν αρθρογράφος. Όπως αυτό μπορώ να κάνω, δεν μπορώ, ναι, να σάφας κάνω. Ξέρω ότι έχει οργανωθεί πλέον αυτό το τίμα από ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιοπρεπείς και αξιόλογοι στη δουλειά τους και σε επαγγελματίες, και θα βγει αυτή η εφημερίδα επιτέλους να ανασάνουμε. Βέβαια. Να ανασάνουμε, ρε διάολε. Βέβαια, μακάρι, Δημήτρη, να προκύψει. Έτσι γνωρίζω, και από εκεί και πέρα, πραγματικά, και για όλους τους συναγωνιστές και φίλους που το λέμε αυτή τη στιγμή, θα είναι μια ανάσα. Μια ανάσα. Μετά από αυτό το μπουχό της βρώμας, της σωδίας και του ψέματος που μας έχουν, πραγματικά αυτό τον οχετό που μας έχουν οδηγήσει στο να πνιγούμε εκεί μέσα. Λοιπόν, αυτή θα είναι μια ανάσα, ξέροντας τους ανθρώπους και τη δουλειά που πάνε να κάνουν. Γι' αυτό το λέω, δηλαδή, ότι θα είναι μια ανάσα, και το έχω προκαταβάλει με αυτή την έννοια. Βεβαίως θα μου πεις και με το χωνί δεν έλεγες τέτοια πράγματα. Εντάξει, ρε παιδιά, τότε που ξεκινούσε. Εντάξει, διαφορετική. Αυτά τα δεδομένα υπήρχαν, ναι. Έτσι. Αλλά και αυτή τη φορά τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω τους ανθρώπους που ξεκινάνε αυτή την προσπάθεια, υπάρχουν καλύτερα εγγύα για να βγει μπροστά, ας πούμε, την εφημερίδα, και τέλος πάντων να υπάρχει. Μας λέει ο φίλος ο Νίκος ότι, Δημήτρη, για ποιους δεξιούς μιλάς?
Γιατί αν μιλάς για αυτούς που είναι στη Βουλή, μόνο δεξιοί δεν είναι. Εάν πάλι μιλάς για αυτούς που τους ψηφίζουν, τότε μιλάμε για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Και πολλοί δεν τολμούν να μάθουν. Νομίζουν ότι κάποιοι άλλοι θα τους σώσουν, αλλά τη φτώχεια γύρω τους δεν τη βλέπουν. Το θέμα μας είναι, προφανώς δεν μιλάω για αυτούς που είναι στη Βουλή. Για μένα αυτοί που είναι στη Βουλή είναι δοσύλλογοι. Αναντάμ παπαντάμ, που λένε από η φάρα του δοσυλλογισμού τους μπορεί να φτάνει και μέχρι την παλιγενεσία. Δηλαδή, αν τους πιάσεις να δεις τι ρόλο βαράγαν οι οικογένειές τους σε αλλεπάλληλες ιστορικές στιγμές αυτού του λαού, πραγματικά μιλάμε για δοσυλλογισμό του κερατά. Δηλαδή, δοσυλλογισμός. Όχι όλοι, αλλά. Όχι όλοι, αυτό ήθελα να πω. Οι βαρόνοι. Οι βαρόνοι που χαρακτηρίζουν αυτό. Μπορούμε να τσουβαλιάσουμε, Δημήτρη, με έναν τρόπο, είναι ένα θέμα. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που τουλάχιστον δεν έχουν καταλάβει. Όχι, μιλάμε για τα κόμματα στη Βουλή. Δεν μιλάω για τον κόσμο. Ναι. Όχι, για τα κόμματα στη Βουλή, λέω κι εγώ. Εγώ απλά λέω ότι όποιος θέλει να είναι τίμιος δεξιός, με τη συνείδησή του, έτσι, όχι με το κόμμα που ψηφίζει. Για τους δεξιούς μιλάς τώρα και για την αριστερά. Για τους δεξιούς. Ποιο σχέση του αριστερά. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά δεν ανέχουμε να μιλάνε κάποιοι στο όνομα του αίματος που έχουν χύσει εκατοντάδες χιλιάδες για εδώ τη χώρα. Ναι, εντάξει. Δεν τους ανέχουμε πλέον, έτσι. Λοιπόν, αλλά εάν θέλουν πραγματικά να κάνουν κάτι, ας θυμηθούν τουλάχιστον σε τι πιστεύανε. Και επί της ουσίας, αλλιώς το αφήνουν να το ξεφτυλίσουν και αυτό τα κόμματα αυτά που ψηφίζουν ή που ψηφίζουμε ή που τέλος πάντων τρέχουμε από πίσω τους. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν. Να συνεχίσουμε λοιπόν το τι ακριβώς πάει να γίνει τώρα. Όμως το χειρότερο λοιπόν δεν είναι ότι πάμε σε μια συνέχεια του επικαιροποιημένου μνημονίου του Απριλίου του 2014. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, επιδίωξή του είναι να υπογράψει ένα contract, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος στην επιστολή του προς τη Μέρκελ στις 15 Μαρτίου. Ένα contract ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδος. Με ποιον θα το υπογράψει? Με τους θεσμούς, παρακαλώ. Πού ακούστηκε κράτος να υπογράφει ένα τέτοιο συμβόλαιο contract? Σας θυμίζω, το τελευταίο contract που υπογράψαμε ήταν υπό το δόγμα Τρούμαν το 1947. Έτσι. Λοιπόν, πού ακούστηκε η κυβέρνηση να θέλει να παραδώσει το σύνολο των πόρων και των μέσων ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας της σε ξένα κέντρα, στους θεσμούς? Γιατί αυτό ακριβώς σημαίνει η υπογραφή ενός τέτοιου συμβολαίου. Με ενδεχόμενο γλυκαντικό για τον ΑΔΑΗ. Γλυκαντικό το λέει επίσημα από το PSI. Το PSI, τα 35 δισεκατομμύρια που δώσαμε σε ρευστό, τα δανείστηκε βέβαια ο ελληνικός λαός και τα έδωσε σε ρευστό στους φίλους του Νταλάρα, όχι του γνωστού, του Charles Νταλάρα. Λοιπόν, έτσι ονομάστηκε, sweetener, δηλαδή γλυκαντικό. Με ενδεχόμενο λοιπόν γλυκαντικό για τον αδαή και αφελή κόσμο, μια ακόμη επιμήκυνση του χρέους διάσωσης, όπως εκείνη που αποφασίστηκε τον Νοέμβριο του 2012. Με τα ίδια αποτελέσματα φυσικά με εκείνα του 2012. Μπορεί να υπάρξει Ελλάδα μετά από ένα τέτοιο συμβόλαιο contract? Όχι σαν αυτεξούσιο κράτος. Η ίδια η κρατική υπόσταση της Ελλάδας θα έχει καταληθεί προς όφελος των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, οι θεσμοί της κρατικής υπόστασης της Ελλάδας, ειδικά το Εθνικό Κοινοβούλιο, έχει καταληθεί, μιας και οι πολιτικές αποφάσεις παίρνονται μετά από συνομιλίες στις Βρυξέλλες, όπως έχει αποδειχθεί επίσημα η κυβέρνηση και έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Τριμερή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Eurogroup, με την τελευταία ανακοίνωσή τους. Ενώ το ίδιο συνέβαινε και πριν, οι προηγούμενοι εφρόντιζαν να έχουν και την τυπική επικύρωση της Βουλής ακόμη και για τις δανειακές συμβάσεις. Η νέα κυβέρνηση έκανε ένα ακόμη πιο αποφασιστικό βήμα στην ολοσχερή κατάλυση του Κοινοβουλίου. Έκρινε ότι οι κεντρικές συμφωνίες με τους θεσμούς δεν είναι της αρμοδιότητας της Βουλής. Και επομένως οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αποφάσεις τους δεν είναι καν υπό την τυπική κρίση της Βουλής, δηλαδή του θεμελιώδους θεσμού της κρατικής υπόστασης της Ελλάδας. Και έτσι οι θεσμοί υπερτερούν ως εξουσία έναντι οποιοδήποτε θεσμού της κρατικής υπόστασης της Ελλάδας. Πότε ξανά γίνει κάτι τέτοιο? Φανταστείτε μόνο να το είχε τολμήσει η συγκυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων τι θα είχε γίνει. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει contract, συμβόλαιο, με τους θεσμούς, το οποίο ανήκει στη σφαίρα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
Αυτό σημαίνει ότι αν υπογράψει ένα τέτοιο contract, ό,τι και αν περιλαμβάνει, αναγνωρίζει τους θεσμούς ως πηγή δικαίου και αποφάσεων για τη λειτουργία του κράτους στην Ελλάδα, το οποίο έτσι υποβιβάζεται σε φορέα ιδιωτικού δικαίου. Δεν πρόκειται πια για φίσκους δημόσιο ταμείο, δηλαδή, που υπογράφει συμβάσεις εκχωρώντας ασυλίες και εθνική κυριαρχία στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, όπως συνέβαινε με τις προηγούμενες δοσιλογικές κυβερνήσεις του Μνημονίου. Τώρα πρόκειται για κάτι πολύ χειρότερο. Το συμβόλαιο contract έχει ως βασική επιδίωξη να θέσει υπό αμφισβήτηση την κρατική υπόσταση της Ελλάδας, δηλαδή τη συγκρότησή της ως κράτος υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Τι σημαίνει αυτό? Ένα κράτος είναι το κύριο νομικό πρόσωπο στο διεθνές δίκαιο και ως εκ τούτου απολαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που διέπουν τη διεθνή κοινότητα. Επομένως, όταν η κρατική υπόσταση μιας χώρας τίθεται υπό αμφισβήτηση, σημαίνει ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητά της να καλύπτεται ή έστω να αναφέρεται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά της υπό το διεθνές δίκαιο. Με άλλα λόγια, πώς μπορεί η Ελλάδα που υπογράφει ένα τέτοιο contract να αναφέρεται μετά στις διεθνείς συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και όλα τα υπόλοιπα που θα μπορούν να την προστατεύσουν ή να θωρακίσουν τον ελληνικό λαό στα βασικά, στα πιο στοιχειώδη δικαιώματά του? Βεβαίως, και αθελώς το ζητάμε. Ποια είναι τα κριτήρια της κρατικής υπόστασης? Το κράτος ως πρόσωπο του διεθνούς δικαίου πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα. Πρώτο, μόνιμο πληθυσμό. Δεύτερο, καθορισμένη γεωγραφική επικράτεια με σύνορα. Τρίτο, δική του πολιτική οργάνωση και διακυβέρνηση. Τέταρτο, την ικανότητα να συνάπτει σχέσεις με τα άλλα κράτη, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να βρίσκεται υπό πολιτική εξάρτηση, δηλαδή δεν υπόκειται ως κράτος σε καμιά άλλη κυριαρχία. Αυτά τα τέσσερα βασικά κριτήρια είναι, τουλάχιστον από το 1932, τη συνθήκη του Μοντεβιδέου δηλαδή, βασικά κριτήρια για το αν υπάρχει συγκροτημένο κράτος με βάση το διεθνές δίκαιο, αν υπάρχει κρατική υπόσταση. Με το contract που θέλει να υπογράψει ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα θεμελιώδη προσόντα της κρατικής υπόστασης θα τεθούν υπό άμεση αμφισβήτηση υπέρ των θεσμών. Ο μόνιμος πληθυσμός, η γεωγραφική επικράτεια, η αυτόνομη πολιτική οργάνωση και η ανεξαρτησία του κράτους στα πλαίσια διεθνούς κοινότητας, όλα τους θα τεθούν επίσημα πια υπό την πολιτική κυριαρχία των θεσμών. Γιατί αυτοί θα παίρνουν τις αποφάσεις ή τις βασικές αποφάσεις κατεύθυνσης ή προσανατολισμού της χώρας. Άλλωστε, από το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ, προσπαθεί να αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως αυτόνομο κράτος, με δική της δηλαδή ενιαία κρατική υπόσταση. Εξηγήστε μου ποια κυβέρνηση το έφερε εδώ να το εγκρίνουμε εμείς? Είναι η Πολιτική Ένωση δια της Πλαγίας αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο. Λοιπόν, έτσι. Γιατί από τη στιγμή που το ΟΗΕ θα της δώσει τέτοιο χαρακτήρα, τότε τα κράτη-μέλη χάνουν αυτομάτως τη δική τους κρατική υπόσταση. Ο φεντεραλισμός στην απόγνωσή του για τους υπόλοιπους λαούς. Πότε αποφασίστηκε κάτι τέτοιο? Μας κάλεσαν ποτέ να μας πούν σαν λαό να αποφασίσουμε ότι η δική μας κρατική υπόσταση οφείλει να υστερεί έναντι της κρατικής υπόστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τώρα μας το φέρνουν δια της πλαγίας οδού, καθότι έχουμε δανειστεί, όπως μας λένε. Με το contract, και επομένως, έχει ήδη τεθεί υπό αμφισβήτηση η διακριτή κρατική υπόσταση των κρατών μελών της. Εξού και το ότι η Βρετανία έχει ξεσηκωθεί και θέλει να φύγει, όπως επίσης και άλλες χώρες. Από τις 28 μόνο 19 το έχουν αποδεχτεί αυτό. Από τις 28 παρακαλώ. Ούτε η Πολωνία δεν το δέχεται. Ούτε η Ουγγαρία. Εμείς είμαστε χειρότεροι από αυτούς. Με το contract του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απαρνηθεί ανεφόρον και αμετάκλητα, να μου το θυμάστε αυτό, θα το γράφει μέσα πάλι, ανεφόρον και αμετάκλητα, την κρατική της υπόσταση αυτή τη φορά. Και έτσι η χώρα από statehood, κρατική υπόσταση, θα μετατραπεί σε stateness, κρατική λειτουργία, υπό την πολιτική κυριαρχία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γιατί όμως να το κάνει η αριστερά? Θα μπορούσε κάλλιστα να το ρωτήσει κάποιος και μου το ρωτούσαν χθες στην εκδήλωση Αργυρούπολης, όπου πραγματικά έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, εγώ την έβλεπα από τα πάνω βεβαίως, αλλά βλέποντας τα πρόσωπα και την επιμονή του κόσμου. Πρέπει να πούμε εδώ ή ότι είναι ακροατές του ηρωή όλοι αυτοί που ήρθαν, γιατί ήταν πραγματικά οι ερωτήσεις, δεν πέφτει μου. Ήταν από τη γειτονιά. Ήταν γειτονιά, ναι. Ήταν γειτονιά. Καλό είναι αυτό. Ήταν πολύ όμως επιστημονικού επίπεδου οι ερωτήσεις, έτσι. Ναι. Όχι, ήταν ένας κόσμος ο οποίος πλέον έχει πάρει απόφαση ότι αυτό το πλαίσιο δεν παίζει. Ναι, δεν παίζει. Πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, γιατί όμως να το κάνει η αριστερά? Ήταν ένα επίμονο ερώτημα που μου το θέταν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, το θέσανε και χθες και το θέτουν έτομα. Και εγώ ρωτάω, για να μην μπλέξουμε σε συνωμοσιολογίες, ποια δύναμη θα ήταν καλύτερα να επιβάλλει κάτι τέτοιο από την ίδια την αριστερά, η οποία έχει καταλήψει οριστικά τα αιτήματα της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας του ελληνικού λαού, δηλαδή την αιαμική της παράδοση? Την έχει καταλήψει τόσο η κυβερνόσα, όσο και η αντιπολιτευόμενη αριστερά, για το κουκουέ. Καλά. Ποια δύναμη? Τύπης αντιπολιτευόμενη. Τέλος πάντων. Ναι. Κοινοβουλευτικά. Okay. Ποια δύναμη θα ήταν καλύτερα για το σκοπό αυτό από μια αριστερά απάτριδων κομματικών γραφειοκρατών που περιμένουν πώς και πώς θα βάλουν το χέρι τους στα ευρωπαϊκά κονδύλια? Κύριε Φλαμπουράρη, σας θυμίζει κάτι αυτό? Και δεν είναι μόνο αυτή. Εντάξει. Που καταδικάζουν κάθε αναφορά στο έθνος και την πατρίδα ως εθνικισμό και αναφέρονται στις τάξεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τις αντιλαμβάνεται το παγκοσμιοποιημένο μεγάλο κεφάλαιο. Και όχι μόνο. Ποια δύναμη θα ήταν καλύτερα για την αποστολή αυτή από μια αριστερά υπεράνω πάση υποψίας για τον πολύ κόσμο? Σου λέει ο κόσμος, εντάξει ρε παιδί μου, δεν τα έχουν φάει. Δεν γίνεται αυτή. Έτσι. Δεν έχουν σκελετό στον ντουλάπι. Δεν πού να ξέρει ο κόσμος τι σκελετού έχει στον ντουλάπι, τους αυτοί. Λοιπόν, και σου λέει, άρα αυτοί έχουν κατά τεκμήριο, είναι πιο έντιμοι από τους προηγούμενους. Ναι, εγώ θα το έλεγα η φιλολαϊκή πολιτική των εγχειριδίων. Αυτή είναι η διασφάλιση που έχει ο κόσμος, ναι. Έτσι, για την, λοιπόν, αριστερά. Ποιος άλλος θα μπορούσε να καταδικάσει στην απραξία τον κόσμο μέχρι ότου ετοιμαστεί και υπογραφεί το contract? Έτσι. Ποιος άλλος θα πουλούσε καλύτερα φύκια για μεταξωτές κορδέλες στον πολύ κόσμο την ώρα που του σκάβει τον τάφο από αυτή την αριστερά? Περίμενε τώρα όμως. Καλά, ολοκλήρωσε το. Στις σημερινές συνθήκες κατάρρευσης του δικοματισμού της μεταπολίτευσης. Όποιος καλεί τον κόσμο να περιμένει σήμερα, στην ουσία τον καλεί να αποδεχτεί τα χειρότερα, να παραδοθεί στα χειρότερα όταν αυτά έρθουν και τον βρουν ανίκανο και ανέτοιμο να αντιδράσει. Επήγε λοιπόν η συγκρότηση ενός ευρύτατου παλαϊκού κινήματος ανατροπής της σημερινής κυβέρνησης, το ταχύτερο δυνατό με βάση τα πιο άμεσα και ζωτικά συμφέροντα του λαού και της πατρίδας. Στις συνθήκες που βρισκόμαστε, μόνο ένα σύνθημα ταιριάζει. Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, τους απάτριδες και προδότες της πατρίδας. Καταλυτικός. Πάντως, θέλω να σου πω το εξής. Δεν ξέρω ποιος ακούει, αν θα διαφωνήσει με όλα αυτά. Είναι τουλάχιστον κατά πολύ μεγάλο τρόπο τεκμηριωμένα και από τον τρόπο που τα βάζεις και τα οριοθετείς, Δημήτρη. Εδώ όμως έχουμε αυτή τη στιγμή άμεσα μπροστά μας, γιατί αυτό μπορεί να σου πει και ο άλλος, που είναι το πιο σημαντικό και δεν το συζητάμε και έρχεται. Είναι αυτό το τετράμινο και έρχεται. Εδώ θα, να σου βάλω κι άλλο ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία άμεση διαπραγμάτευση τώρα μπροστά και τα πολλά δημοσιεύματα για εισαγωγή παράλληλου νομίσματος. Για τον τρόπο δηλαδή που σε περίπτωση ασφυξίας της χρηματοδότησης, έτσι, μη παροχής ρευστότητας δηλαδή, και αυτό γιατί να βάλω και άλλο ένα θέμα, βάζω πολλά. Γιατί επιμένουν τώρα τόσο πολύ, μπορεί να φανταστεί κάποιος, οι θεσμοί, έτσι, θα επιμένανε αν αυτά τα πράγματα δεν είχαν προσυπογραφεί? Όχι, δεν θα επιμένανε τόσο πολύ, θα ήταν σε διαπραγμάτευση ακόμα. Έτσι, άρα... Οι μεταρρυθμίσεις που βάζει η κυβέρνηση, τις οποίες δεν δέχονται αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη, δεν μπορεί να έχουν παρά το πάτημα της υπογραφής και των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Τι λοιπόν λένε τώρα αυτή τη στιγμή ότι θα συμβεί, και αυτά που λένε και τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτά που πλασάρονται εδώ από τα δικά μας τα ΜΜΕ, ότι εάν δεν πληρωθεί αυτή τη στιγμή το Δουνουτού στις αρχές Απριλίου, ωραία, θα αναγκαστούμε να πάμε σε διάφορες
σε τέτοιες επιβαλλόμενες πολιτικές, οι οποίες μπορεί να έχουν και την εισαγωγή ενός παράλληλου νομίσματος και μάλιστα με την μορφή υποσχετικών. Δηλαδή ομολόγων. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το υποσχετική. Βεβαίως. Υποσχετική σημαίνει IOU κατά τους Αμερικανούς. Ακριβώς. Δηλαδή ομόλογα τα οποία θα διατίθενται σε φυσικά πρόσωπα έναντι αμοιβής ή σύνταξης και τα οποία θα είναι ανασφάλιστα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να τα πάρει ο κατοχός του και να τα ασφαλίσει ή να τα μετατρέψει σε χρήμα στην τράπεζα. Ωραία. Γι' αυτό το λένε υποσχετική. Αυτό βγαίνει. Δηλαδή είναι σαν ένα πρόχειρο χαρτί το οποίο το υπογράφει το κράτος και σου λέει: σου υπόσχομαι ότι σου χρωστάω τόσα. Με καταλαβαίνετε, βεβαίως, δηλαδή, αυτό είναι. Και δυστυχώς θα είναι ένας τρόπος αυτός να υποθηκεύσουν και ό,τι έχει υπάρχει σαν ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Μπράβο. Πληρώνουμε λοιπόν το χρέος από εδώ και πέρα στο σκληρό ευρώ και συναλλασσόμαστε με υποσχετικές, με μισθούς και συντάξεις κτλ. Και δυστυχώς υπάρχει ήδη εταιρεία η οποία έχει έδρα της στην Ολλανδία. Αν θυμάμαι καλά, την Ολλανδία έχει σαν έδρα, η οποία έχει προτείνει αυτό το σχέδιο προς την κυβέρνηση. Προς την κυβέρνηση Τσίπρα. Ο κύριος Μάρδας έχει ξεκολωθεί να το διαφημίζει κυριολεκτικά. Το έχει ξεκολωθεί και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κινείται κανένας αγγελέας. Γιατί αυτό αποτελεί κακουργηματική πράξη υπονόμευσης του εθνικού σας νομισμάτος που τυπικά το ξαναλέω, όχι ουσιαστικά, είναι το ευρώ. Ναι. 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 Άλλο πράγμα να λέω εγώ αλλαγή εθνικού νομίσματος, που είναι στην ουσία ένα νέο πραγματικό εθνικό νόμισμα κτλ. Και άλλο να προσπαθείς να το υπονομεύσεις εισάγοντας ένα δεύτερο νόμισμα. Εδώ γιατί δεν κινείται κανένας αγγελέας. Έλατε, να φοβερό δεν είναι. Τσακώσουν. Και κοίταξε εσύ Δημήτρη τι πολλαπλός εκβιασμός γίνεται αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις του Δουνουτού που πολύ ωραία έλεγες εχθές ότι έχεις ακόμα και 90 μέρες, 3 μήνες δηλαδή, περιθώριο να το καθυστερήσεις. Όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και με τα δάνεια που έχουμε, τα στεγαστικά ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως το καταλαβαίνω. Έχεις ένα περιθώριο 3 μηνών για να. Ακριβώς. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έχεις αυτή την. Σου βάζουν αυτόν τον εκβιασμό ότι πρέπει να πληρωθούν. Αν πληρωθούν, δεν θα μπορέσεις να δώσεις μισθούς, να κινήσεις την οικονομία σου, γιατί δεν συμφωνούν στα μέτρα τα οποία τους προτείνεις. Σωστό. Άρα, σου προτείνουν λοιπόν αυτοί. Εντάξει, ρε παιδί μου, πλήρωσε και μη σε νοιάζει, θα βάλουμε την λογική των υποσχετικών και του διπλού νομίσματος. Ακριβώς. Πόσοι πολλαπλοί εκβιασμοί μπορούν να. Και πόσο εδώ. Αναδεικνύεται το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το ζουρλομανδία, γιατί περί ζουρλομανδία πρόκειται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα δηλαδή. Ό,τι και να πείτε ρε παιδιά, ό,τι και όπως και να θέλουμε να το δούμε αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί αλλιώς να γίνει. Ακριβώς αυτό το πράγμα μας πάνε σε μια πολύ. Και πού ξέρω εγώ αν στο contract δεν περιλαμβάνεται και αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ προσέξτε, μιλάνε για contract και όχι agreement ή agreement, το master. Master agreement, ας πούμε, που ήταν για τη διανοιακή διευκόλυνση. Και αυτό με απασχολεί. Διότι εκεί μπορεί να περιλαμβάνουν τα πάντα. Το ζήτημα της διαχείρισης περιουσίας, το πρόβλημα, το ζήτημα του βεβαίως δανεισμού με το ESMS, με τον ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Όπως επίσης τέτοιες συμφωνίες, όπου να μας βάλουν παράλληλες μορφές νομίσματος πιστωτικού χαρακτήρα. Βεβαίως, και γιατί να το κάνουμε. Να μας ξεκληρήσουν ακριβώς. Λένε ότι θα είναι προσωρινό αν γίνει τώρα. Έτσι, αλλά αν. Δεν υπάρχουν προσωρινές. Μια ωραία δοκιμή. Όποιος ξέρει στοιχειώδη οικονομικά, που βεβαίως κανένας από αυτούς δεν ξέρει, λειτουργεί πάντα ο νόμος Γκρίσομ. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάντα κυριαρχεί το κακό νόμισμα. Το κακό νόμισμα, έστω και περιορισμένη λειτουργία ή χρήση να υπάρχει, θα κυριαρχήσει το κακό νόμισμα και θα εκτοπίσει το καλό. Συγκεκριμένη περίπτωση θα εκτοπίσει το καλό από τις εσωτερικές αναλλαγές, δεν γίνεται λαθρεμπόριο της κακιάς συμφοράς. Λαθρεμπόριο της κακιάς συμφοράς. Πολύ δε περισσότερο όταν επιμείνεις να κάνεις συναλλαγές, εμπορικό ισοζύγιο κτλ. Και χρέος στο σκληρό νόμισμα, δηλαδή που θα είναι το ευρώ. Μην τρελαθούμε. Θα γίνουμε ξανά υπογερμανική κατοχή όπως ήμασταν με τα ράλικα. Τα ίδια θα είναι. Τα ίδια. Και επειδή όλα αυτά τα πράγματα θα μετατρέπονται σε χρέος, γιατί θα είναι ομόλογα, θα μετατρέπονται σε χρέος, δεν θα εμφανίζεται με όρους πληθωρισμού, θα εμφανίζεται με όρους υπερχρέωσης του νοικοκυριού, το οποίο δεν θα καταγράφεται καν σαν ιδιωτικό χρέος. Θα χρωστάς τα μαλλιοκέφαλά σου, ή μάλλον θα σου χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά σου, αλλά αυτό δεν θα καταγράφεται σαν δημόσιο χρέος, αλλά σαν. Παράλληλη κυκλοφορία και του νοικοκυριού που θα πρέπει να πληρώνει με αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να συναλλάσσεται με αυτά τα πράγματα, δεν θα εμφανίζεται ιδιωτικό χρέος. Και αυτό θα πνίγει, θα το πνίγει. Βεβαίως.
Γι' αυτό και θα ζήσουμε μια κατάσταση όπου ο αποπληθωρισμός θα συνεχίζεται και την ίδια ώρα θα χρωστάμε τις Μιχαλούς. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η λογική του διπλού. Και μάλιστα με το ομόλογο ή την υποσχετική, όπως ήταν. Δεν προβλέπεται από το Δελτανιτάφ, μην τρελαθούμε τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και επειδή είμαστε μέλος, έχουμε εκτελεστικό διευθυντή εμείς στον Δελτανιτάφ. Είμαστε κράτος μέλος. Δηλαδή, κάλλιστα μπορούσαμε να κινητοποιήσουμε τους εκτελεστικούς διευθυντές, δηλαδή να γίνει διοικητικό συμβούλιο, με αντικείμενο την κατάσταση στην Ελλάδα. Έχουμε και συνεισφορά έτσι κι αλλιώς, δεν είναι συμβηματική. Αυτή τη στιγμή τα ειδικά τραβηκτέα δικαιώματα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, αντιστοιχούν σε 530 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, θα είναι τουλάχιστον τραγικό. Είναι τουλάχιστον τραγικό το που μας πάνε. Λοιπόν, άρα το να κάθόμαστε και να συζητάμε και να λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Ναι, προσέξτε, ναι. Έχει δικαίωμα ο καθένας να περιμένει. Δικαίωμά του. Δεν το αρνούμε. Έτσι. Αλλά ας περιμένει στο σπίτι του και στο καφενείο της γειτονιάς του. Μην μπαίνει στα πόδια μας. Ένα. Δεν μας αφορά ούτε σαν ΕΠΑΜ, ούτε σαν κίνημα. Όποιος θέλει να περιμένει στο σπίτι, στη τηλεόρασή του, με το φραπέ, καπουτσίνο, τι θέλει, φρεντουτσίνο, ό,τι θέλει. Το ΕΠΑΜ ή το κίνημα ή γενικότερα ο λαός δεν είναι ούτε προγραμματισμένος, ούτε χαρακτηρισμένος για να περιμένει. Όποιος θέλει να περιμένει, στο διάολο και ακόμη παραπέρα. Να ξεκαθαρίσουμε το πράγμα. Είναι ακριβώς όπως με τα προσκυνοχάρτια το 27. Φωτιά και τσεκούρι. Όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, στο σπιτάκι του. Εντάξει, για μας έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Και βεβαίως υπάρχουν και τα περιττώματα. Αυτοί που μας προσέγγισαν για να βρούνε δουλειά ή να φτιάξουν πελατεία και τώρα μας το παίζουν αφιψηλού. Περιττώματα. Τι να κάνουμε, ζωντανός οργανισμός είμαστε, τα αποβάλαμε. Λοιπόν, και επίσης, η μόνη δυνατή συνεργασία που μπορεί να υπάρξει σήμερα είναι η μόνη δυνατή, είναι μόνο με αυτούς που πιστεύουν στην εθνική ανεξαρτησία και το προτάσουν πάνω απ' όλα. Και βεβαίως, σαν δημοκρατικό αίτημα, όχι σαν ψευτοαίτημα των φασισταριών, αλλά σαν δημοκρατικό αίτημα. Σαν αίτημα δηλαδή ολόκληρου του λαού. Γιατί μόνο σε αυτή τη βάση μπορεί να ενωθεί ο λαός αφενός και αφετέρου να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πρόκληση κάθε εποχής. Βεβαίως, μας λέει ο φίλος, ο συγκεκριμένος φίλος, ο οποίος είχα πει και παλιότερα ότι προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή κτλ. Μας λέει ότι συχάθηκε, ειδικά τώρα, που όλοι οι βουλευτές του, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, έχουν υιοθετήσει πλήρως την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ και υποστηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα εγκαλούν όσους δεν υποστηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ και λένε ρε παιδιά, τα έχουν πουλήσει. Η πατρίδα ρε παιδιά, τους εγκαλούν ως εθνικά ανεύθυνους. Έτσι τους λένε τα καθήκια, τα φασισταριά. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο να σε υποστηρίζει ηθικά και πολιτικά η συμμορία που εσύ έχεις φροντίσει να την κλείσει φυλακή. Βεβαίως, εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι έχουν κλείσει συμφωνία και για να τους αθωώσουν. Άλλωστε, αύριο τους χρειάζεται το σύστημα, τους χρειάζεται ως. Πώς θα το πούμε, να εγκλωβίσουν οποιονδήποτε από τα δεξιά φεύγει αειδιασμένος από το πολιτικό σύστημα, όπως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Κουτσούμπας θέλει να εγκλωβίσει από τα αριστερά όποιος φεύγει από τα αριστερά αειδιασμένος από το ξεπούλημα της αριστεράς. Λοιπόν, αυτό το πραγματάκι να τελειώσει. Όποιος δεν προτάσει την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση, για μας είναι τελειωμένος, δεν θέλουμε καμία επαφή μαζί του, έχει διαβεί το Ρουβικόνα ή έχει πάει σπιτάκι του. Ότι για μας το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Γιατί πρέπει να προλάβουμε. Και να σας το πω διαφορετικά. Εάν δεν κατορθώσουμε έως το τέλος του χρόνου, εφόσον έχουν υπογραφεί αυτά που λέμε, το contract, δεν κατορθώσουμε ή τουλάχιστον να διεμβολήσουμε την πολιτική διάταξη δυνάμεων, εγώ προσωπικά θα φύγω από την Ελλάδα, το δηλώνω από τώρα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη ανάσχεση της καταστροφής. Το δηλώνω από τώρα, θα ψάξω να βρω καταφύγιο για την οικογένειά μου αλλού. Μη μου πείτε, δεν στο είπα, δεν το πες και τα λοιπά. Εδώ τελειώνει η ιστορία. Κλείνει το βιβλίο. Και εγώ δεν είμαι πεθαμένος και ούτε θα μείνω με τους πεθαμένους. Όπως το λέγε στο Καμπανέλη, στο Κολοκοτρώνης του Καμπανέλη, στο μεγάλο μας τσίρκο, οι ζωντανοί με τα ζωντανά
και οι πεθαμένοι με τους μπάφους και τους πεθαμένους. Όποιος θέλει να ζει σε αυτή τη χώρα και να βολεύεται με τον μπάφο του, με τον όποιο μπάφο του, ιδεολογικό ή πρακτικό ή άμεσο, προβλημά του, ας το κάνει αυτό το πράγμα και να φαντασιώνεται διάφορα. Εγώ με τους ζωντανούς. Και οι ζωντανοί δεν θα έχουν πλέον θέση ή ρόλο σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, απλά οι ζωντανοί, Δημήτρη, να σε προλάβω λίγο. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα σταματήσουν είτε από εδώ είτε από οπουδήποτε αλλού να παλεύουν για αυτό που ξεκίνησαν να παλεύουν και από αυτό που τάχθηκαν. Τώρα, οι προσωπικές επιλογές του καθένα σαφώς είναι αυτές που πρέπει να σεβόμαστε. Αλλά είναι σημαντική έτσι, η δήλωση που κάνεις. Το λέει για τον εαυτό σου. Δεν με ενδιαφέρει για τους. Για τους άλλους, ο καθένα κάνει το κουμάντο του. Εντάξει, κάνει το κουμάντο του. Εάν θέλει να βάλει το κεφάλι, έτσι αλλιώς άχρηστος είναι. Οι περισσότεροι άχρηστοι στη ζωή θεωρούν ότι μπορούν να περιμένουν. Εγώ δεν ήμουν ποτέ άχρηστος στη ζωή μου. Εντάξει, ό,τι έχω καταφέρει, τα λιγοστά πράγματα που έχω καταφέρει, δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν κεράτα. Και ούτε βεβαίως για έναν λαό που δεν θέλει να σωθεί. Μέσα στη διαδικασία είναι. Τελειώνουν τα ψωμιά του. Αυτοί οι μήνες είναι μπροστά. Θα το παίξω κι εγώ Βαρουφάκης. Θέλω να πω, δεν θα πουληθώ προς Θεού. Ναι. Δεν είναι του. Όχι, εννοείς. Θα την κάνω κάπου αλλού, σε κάποια άλλη χώρα, και θα είμαι αφιψηλού και θα σας λέω, βρε βλάκες, τι κάνετε. Θα σας στέλνω μηνύματα από μακριά. Δεν έχω λόγο να συνεχίσω ξέροντας ότι αυτός ο αγώνας δεν υπάρχει περίπτωση να ευωδοθεί, τουλάχιστον σε αυτόν τον αιώνα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο στενά. Εντάξει, από εκεί και πέρα θέλει, πώς να το πούμε, όχι μόνο θέλει ψυχή αυτό το πράγμα που κάλεσε να κάνεις. Και όποιος δεν έχει, είναι άδειος μέσα του, είναι λογικό να σκέφτεται πολιτικά αντικά. Να δούμε με τον ένα, να δούμε με τον άλλον και να βολευτούμε. Πρόβλημά του. Δεν έχει ποτέ ψυχή και γνώρισα πολλούς τέτοιους και μέσα στο ΕΠΑΜ. Δυστυχώς. Και σήμερα κολοτρίβονται με τα πουλημένα τομάρια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο κόσμος μας. Και η ήττα μέσα στα πλαίσια είναι. Αλλά ρε διάολε, θα δώσω τη μάχη μέχρι τέλους, ακόμη και αν χρειαστεί να πέσω σε αυτή την ιστορία. Εάν τουλάχιστον υπάρχει ένας λόγος να δώσεις τη ζωή σου, αυτό είναι για την οικογένειά σου και την πατρίδα σου. Ποιος άλλος λόγος? Τουλάχιστον να πέσω, ρε παιδί μου, και τιμή και δόξα που λέμε, να είναι η μεγάλη μου κληρονομιά προς τα παιδιά μου ή τέλος πάντων για όποιον τα θυμάται, ας πούμε, ότι κάποτε υπήρξε μια ηρωική ιστορική σελίδα. Δόθηκε κάποια μάχη, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο. Δεν πήγε για μαχητή. Αλλά είναι τόσο στενά τα περιθώρια. Τα φωνάζαμε, τα λέγαμε επί 5 χρόνια. Σας έλεγα τα χρονοδιαγράμματα, σας τα έλεγα. Σας ξανά έλεγα, και τώρα είναι τόσο στενά τα χρονοδιαγράμματα. Όποιος θέλει να βουκουλίζεται, πολύ ευκαλίζω. Όχι να φευκαλίζεται, να βουκουλίζεται. Εντάξει, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, πρόβλημά του. Πρόβλημά του. Δεν είναι για μένα όμως αυτά. Έτσι. Μάλιστα. Περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Όχι, δεν έχει νόημα. Όχι. Σήμερα έχουμε 10 λεπτά. Γιατί είναι 30 και 32, δεν είναι? Ναι, αρχίσαμε αργότερα. Δεν ξέρω τι θέλεις. Εσύ είσαι είναι η εκπομπή σου. Έτσι λοιπόν, καλώς. Απλά να πω για ορισμένα μηνύματα. Μια δεν χρειάζεται κιόλας για να μην κόσμο, γιατί είναι. Ότι αντιλαμβάνεται το παγκόσμιο, μου λέει ο φίλος Στάθης, το μεγάλο κεφάλαιο της τάξης. Πώς αντιλαμβάνεται το? Τις τάξεις τις αντιλαμβάνεται χωρίς πατρίδα, χωρίς λαό, χωρίς λαϊκή παράδοση, χωρίς αγώνες, χωρίς κοινωνική ταυτότητα. Έτσι καταλαβαίνει την τάξη. Το παγκόσμιο επιμένο κεφάλαιο. Ως αντικείμενο εκμετάλλευσης. Στεγνά και καθαρά. Χωρίς δικαιώματα. Χωρίς πλαίσιο αναφοράς. Έτσι καταλαβαίνει τις τάξεις. Αντίθετα, που εμείς οφείλουμε να τις κατανοούμε στη βάση των κατακτήσεων που υπάρχει του ανθρώπινου πολιτισμού, που ο δικός τους κοινωνικός αγώνας συνέβαλε στο να υπάρξουν αυτό το πράγμα. Πώς θα τα κάνουμε? Οι τάξεις βασίζονται και είναι γέννημα θρέμα μιας ολόκληρης ιστορίας κοινωνικών αγώνων που άφησαν το αποτύπωμά τους στη λαϊκή παράδοση. Και δεν είναι βεβαίως, η λαϊκή παράδοση δεν είναι τα folklore που ακούμε, αλλά μια βαθιά ανάγκη ενός λαού στο δικό μας λαό. Δείτε, ψάξτε λιγάκι την παράδοσή του, να δείτε.
στάζει αίμα και όχι στάζει αίμα γιατί μόνο από τους κατακτητές και τους τυράννους, αλλά από το δικό του αγώνα 500 χρόνια δεν άφησε τον Τούθε εκεί κάτω. 500 χρόνια. Ψάξτε την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα του Σάφα. Διαβάστε το λιγάκι. Έτσι. Είναι τόσο πυκνά, πυκνές οι πληροφορίες που είναι αδύνατο να τις συγκρατήσεις εάν δεν έχεις την τριβή. Κάντε ένα κόπο. Διαβάστε να δείτε πώς διαμορφώθηκε, μιλήθηκε η δική μας λαϊκή παράδοση. Και δείτε πώς ακριβώς, από ποιους καταγόμαστε και πού συνεχίζουμε. Δεν μπορεί να υπάρξουν τάξεις συγκροτημένες με κοινωνικό πρόταγμα ή αν θέλετε διάθεση για να αλλάξουν τα πράγματα εάν δεν πατάνε γερά σε έδαφος. Άλλωστε, τι είναι το έθνος? Ακριβώς αυτό, από την αρχαιότητα. Το έθος. Από το έθος ξεκινάει. Δηλαδή, τι είναι? Ο τρόπος που σαν συστηματικά ένα σύνολο μαθαίνει στον τόπο κατοίκησής του να από συνήθεια αν θέλεις ή από συλλογική ανάγκη να μαθαίνει και να εξελίσσεται, να αναπτύσσει πολιτισμό. Ο πολιτισμός στην ανθρωπότητα ξεκινάει από την εγκατάσταση σε μόνιμο τόπο. Όσο ο άνθρωπος ήταν νομάς, δεν είχε πολιτισμό. Δεν μπορούσε να έχει πολιτισμό, ούτε καν κοινωνία. Τροφοσυλλέκτης υποαίρεση σε μια διαδικασία μετάβασης από το ζώο στον εξανθρωπισμένο άνθρωπο, και γι' αυτό άλλωστε οι ανθρωπολόγοι τον ονόμασαν Homo sapiens. Έτσι, έξυπνο άνθρωπο και πιο έξυπνο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό εκεί βασίζεται. Εάν το χάσουμε αυτό, γιατί βεβαίως το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα, ποτέ δεν είχε, τότε χάνουμε το ανθρώπινο περιεχόμενο αντίστασης ενάντια σε αυτήν την καθιστική τάξη πραγμάτων, που βεβαίως δεν θέλει πατρίδες γιατί ξαναοργανώνεται σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όπως οι παλιές αυτοκρατορίες. Μόνο που τώρα δεν έχει ανάγκη τα παλιά μέσα εξαναγκασμού, τα χρησιμοποιεί και αυτά, αλλά ταυτόχρονα έχει τη δύναμη την οικονομική να στο επιβάλλει. Αυτό είναι ρε παιδιά. Αν χάσουμε κι εμείς, ποια μέτρα άμυνας μπορούμε να έχουμε απέναντι σε αυτήν την ιστορία? Άμυνα, δεν σου λέω. Άμυνα. Μας λέει για το Σάθα, λέει, μάλλον πάνω στην ώρα αυτό το βιβλίο ξεφύλισα μόλις πριν από την εκπομπή. Νομίζω ότι είναι μια ξέρετε, δηλαδή ξεπέραστη ουσιαστικά μονογραφία του Σάθα και θα άξιζε τον κόπο όλοι να την διαβάζουν από το σχολείο, να υπάρχουν σχολικές βιβλιοθήκες. Δηλαδή, αν είναι, καλά τώρα, ανοίγω μεγάλο θέμα. Λοιπόν, δεν είναι Ρουβικόνας, είναι Ρουβίκονας. Σωστό, φίλε μου. Το δέχομαι για την... μας λέει ο φίλος, εντάξει ρε Μάστορα, και αν δεν γίνει τίποτα, εμείς θα είμαστε στην Τάπια. Αν φύγεις, θα είμαστε εκεί, στην Τάπια που είναι εδώ και αιώνες άπατη. Φίλε μου, τελείωσε η ιστορία. Στην παίρνουν την Τάπια. Δεν υπάρχει πλέον. Εάν υπογραφεί, δεν έχεις πουθενά να στηριχτεί. Όχι με την υπογραφή. Αν το δεχτεί ο κόσμος αυτή την υπογραφή, αν την αποδεχτεί, θα είμαστε η γενιά που θα παραδώσει τα κλειδιά στη χώρα που υπερασπίστη ή που διεκδίκησε ένας Κολοκοτρώνης, ένας Καραϊσκάκης, εκείνη η γενιά του 21. Εμείς θα είμαστε η γενιά που θα παραδώσει τα κλειδιά. Εάν επιτρέψουμε να επιβληθεί αυτό το contract, να καταφέρουν δηλαδή αυτό που και μάλιστα είναι ενδιαφέρον, ίσως να έχεις, κάποιοι θα το φαντάζομαι, κάποιος εκδοτικός θα το κάνει, το βιβλίο του Kissinger που έβγαλε για την παγκόσμια τάξη, World Order, ναι, έτσι λέγεται, ναι, που λέει μέσα σαφέστατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατορθώνει αυτό που δεν κατόρθωσε με τη στρατεία στο Χίτλερ. Και δεν το λέει αρνητικά, το λέει θετικά ο Kissinger. Απλά λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο να επιβληθεί στο πλανητικό επίπεδο. Αυτό που κατόρθωσαν μέσα στην Ευρώπη. Και σας θυμίζω, για όλους αυτούς τους ηλίθιους φεντεραλιστές και μη, οι οποίοι προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ειρήνη υπήρχε όσο υπήρχαν αυτοτελή συγκροτημένα εθνικά κράτη στην Ευρώπη. Στο βαθμό που αμφισβητήθηκε η συγκρότηση των εθνικών κρατών στην Ευρώπη, είχαμε απανωτούς πολέμους
με δύο κορυφαίους παγκόσμιους. Αυτά για όσους ξέρουν ιστορία και μας λένε ότι τα εθνικά κράτη προκάλεσαν τον πόλεμο. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Η αμφισβήτηση των εθνικών κρατών, του κράτους έθνους, δημιούργησε συνθήκες πολεμικής αναμέτρησης ολοκληρωτικού τύπου, απόλυτου ή ολοκληρωτικού τύπου, όπως τις ζήσαμε. Μην τρελαθούμε λοιπόν. Η απάντηση στους πολέμους πάντα ήταν ο σεβασμός στην εθνική κυριαρχία. Να θυμηθούμε τη Βεσταλία που έκλεισε μια περίοδο περίπου 1,5 αιώνα πολέμων στην Ευρώπη. Να θυμηθούμε τις αρχές του Γούντρου Γουίλσον αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θεμελίωνε την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας. Δεν έγινε ποτέ βεβαίως. Ή έγινε πάρα πολύ περιορισμένα και μόνο για τις μεγάλες δυνάμεις. Να θυμηθούμε την κρατιστατικό χάρτη του ΟΗΕ που ήταν η απάντηση στο γιατί δεν πρέπει να υπάρξει ξανά άλλος πόλεμος σαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η άρνηση εθνικής κυριαρχίας, κατάρρευση των συγκεκριμένων κρατών σημαίνει όχι perpetual bond αλλά perpetual war. Πόλεμος στο διηνεκές. Σε όλα τα σημεία. Δείτε πώς αναφλέχτηκε ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος. Ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος δίπλα τη στιγμή που καίγεται βεβαίως η Μέση Ανατολή και καίγεται η Βόρεια Αφρική, θα αρπάξει φωτιά ο πλανήτης. Και αυτό είναι που ανησυχεί ποιον, τον έναν από τους γερόλικους των γερακιών στην παγκόσμια πολιτική, τον Κίσιγκερ. Στα τελευταία του τώρα. Έτσι, γιατί είναι μεγάλος σε ηλικία. Άλλος με φορμόλι, σαν τον Βρικόλακα. Έλατε. Λοιπόν. Και τον ανησυχεί αυτό το πράγμα. Φανταστείτε, αυτός που ήταν πάντα υπέρ των αυτοκρατορικών Παξ Ρωμάνα ή Παξ Αμερικάνα, έτσι ξεκινήσει, όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του για τη διπλωματία, που είναι από τα κορυφαία βιβλία που έχει γράψει και, για την παγκόσμια πολιτική, να το πούμε, και την παγκόσμια τάξη, ήταν πάντα υπέρ της διαμόρφωσης μιας παγκόσμιας ειρήνης τύπου Ιερέ Συμμαχία, τύπου Παξ Ρωμάνα, των αυτοκρατορικών λογικών δηλαδή. Υπερασπιζόταν. Αλλά ήξερε ότι πρέπει να υπάρχουν σταθερές, όπως είναι η σταθερά του κράτους έθνους. Εάν λείψει αυτή η σταθερά, τότε υπάρχουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι κατά τον κύριο Κίσιγκερ. Ο ένας είναι του perpetual war, δηλαδή ένας πόλεμος στο διηνεκές, χωρίς να γνωρίζεις ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, ποιοι είναι τα καθορισμένα τα στρατόπεδα δηλαδή που συγκρούονται. Είναι όλοι με όλους. Κατά το χομπζιανό, να το πούμε έτσι. Ρητό. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η πιθανότητα να γεννηθούν πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες να καρποθούν τη σταθερά, δηλαδή του κράτους έθνους, τη σταθερά, και που θα είναι μια αναβίωση του παλιού κοινωνικού οράματος ή πειράματος, το οποίο τελείωσε άδοξα με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του υπαρτού σοσιαλισμού. Δηλαδή, τι λέει? Λέει, προσέξτε καλά, γιατί αυτό το κοινωνικό σύστημα που ιτήθηκε και κατέρευσε δεν είναι σε τίποτα να ξαναναγεννηθεί, ακριβώς πατώντας στην ανάγκη του κόσμου να αισθανθεί σταθερός, σταθερότητα. Και όταν το σύστημα που κυριαρχεί παράγει αστάθεια, τότε θα αναζητήσει ένα άλλο σύστημα κοινωνικό και πολιτικό που θα του παρέχει αυτή την ασφάλεια, την ανάγκη δηλαδή σταθερότητας. Γι' αυτό το πράγμα φοβάται. Φοβάται. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα. Φοβερόσε. Και είναι διορατικότατος, έτσι. Διορατικότατος. Θα μπορούσε κάλλιστα ένας επαναστάτης να μιλήσει έτσι. Ναι, αλλά με. Όχι να το φοβάται όμως. Όχι, βεβαίως. Από άλλη σκοπιά. Υπερασπιζόμενος. Να την ανάγκη να γεννηθούν τέτοιες ιστορίες. Αλλά αυτό είναι το φοβερό με αυτούς τους διορατικούς πολιτικούς, τους καθιστικές τάξεις πραγμάτων. Πάντα, σε όλες τις εποχές, βλέπαν βαθύτερα, ανατέμνοντας. Έτσι, την κατάσταση όπως τη βλέπανε. Σήμερα ακριβώς έτσι είναι η κατάσταση, όπως τη βλέπει. Με μια διαφορά. Είναι ακατανίκητη η δύναμη που σπρώχνει το παγκόσμιο σύστημα στον διαρκή πόλεμο. Είτε με τους κοινωνικούς όρους, είτε με δημοσιονομικούς όρους, είτε με όρους χρέους, είτε με όρους φυσικής εξόντωσης. Δηλαδή πραγματικούς πολέμους. Και αυτό λέγεται γενίκευση και παγκοσμιοποίηση των αγορών. Αυτό δίνει μια ακαταμάχητη δύναμη να σπρώξει ολόκληρο το σύστημα στην απόλυτη καταστροφή. Εκεί ακριβώς λαθεύει ο κύριος Κίσιγκερ, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει οπισθοδρόμηση, δεν υπάρχει επιστροφή για το παγκόσμιο σύστημα με τις συγκεκριμένες δομές. Ο μόνος που μπορεί να επιφέρει αλλαγή είναι ο λαός.
οι λαϊκές δυνάμεις, τα κατώτερα στρώματα, οι αδύναμες κοινωνικά δυνάμεις, αυτές οι καταπιεσμένοι, οι κατατρεγμένοι, όπως θέλετε πείτε, οι φτωχολογιά, όπως θέλετε, αυτοί μόνο. Με την τεράστια δύναμη, γιατί αδύναμες έτσι όπως νομίζουν ότι είναι. Αδύναμες πολιτικά. Mm. Είναι αδύναμες πολιτικά, γιατί δεν έχουν καμία πρόσβαση στην πολιτική ή στη διαμόρφωση αυτής της πολιτικής. Με αυτή την έννοια αδύναμες το λέω. Όχι με την έννοια των αριθμών ή του ρόλου που βαράνε, αλλά από τη στιγμή που διαμορφώνοντας πλανήτης, όπου κινδυνεύει η ίδια η υπόστασή τους, κοινωνική, πολιτική, ακόμη και ανθρώπινη. Το περιεχόμενο της ανθρώπινης ζωής δηλαδή έχει τεθεί σε κίνδυνο. Βλέπουμε σήμερα, για παράδειγμα, ανακοινώθηκε από τη Ρωσία ότι τα πολεμικά υποβρύχια, τα οποία τα πυρηνικά, ο πυρηνικός στόλος υποβρυχίων της Ρωσίας, ξαναμπαίνει σε πολεμικές περιπολίες. Αυτό είναι για πρώτη φορά μετά τη Σοβιετική Ένωση. Μιλάμε για κλιμακώσεις, οι οποίες δεν ξέρεις πού θα οδηγήσουν. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, το μόνο που λείπει είναι ο πρώτος λαός που θα κάνει το πρώτο βήμα. Και μετά το ντόμινο των εξελίξεων που θα υπάρξει θα είναι εκπληκτικό. Αλλά ο πρώτος λαός, και αυτός οφείλουμε να είμαστε εμείς. Ναι. Ακριβώς, και ξέρεις τι, εκνευρίζομαι ή απογοητεύομαι καλύτερα όταν ακούω ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Με την ευρύτερη έννοια αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Και λένε, σου λένε, ρε εσύ φίλε, εάν δεν περάσεις από αίμα και από ατσάλι, δεν αλλάζει το πράγμα. Και ναι, λες, εντάξει, το έχουμε αυτό και ως ιστορικό δεδομένο, αν θέλεις. Αλλά επιμένω να τους απαντώ πια, με όσο έχω καταλάβει τα πράγματα, ότι είναι λάθος, ερμηνεύεται λάθος την ιστορική, το ιστορικό δεδομένο. Το ότι περάσαμε από πολέμους για να βρεθούμε σε καλύτερες κοινωνικές καταστάσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξαναγίνει με τον ίδιο τρόπο. Και ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο έτσι μπορείς να πας σε κοινωνική καλυτέρευση. Αυτός που λέει, που σκέφτεται έτσι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτός που σου λέει αυτό το πράγμα είναι για να δικαιολογήσει τη δική του αποχή. Έτσι. Έτσι, Δημήτρη. Έτσι. Δεύτερον, οι κοινωνίες που φτάσαν στο σημείο αυτό μέσω από πόλεμο, ατσάλι και αίμα να λειτουργούν, να δημιουργούν μάλλον το μέλλον τους, να σφυριλατούν το μέλλον τους, είναι γιατί οι λαοί ή τα κοινωνικά υποκείμενα φτάσαν σε αυτό το σημείο γιατί δεν είχαν την προνοητικότητα να το αποφύγουν. Και αυτό λέω, επειδή τώρα το διαβάζεις αυτό το πράγμα, το βλέπεις ότι κάνεις λάθος ανάγνωση. Αν είμαστε λαός της φαλιάρας και επιμείνουμε εκεί, ναι, βεβαίως, έτσι θα καταλήξουμε. Αλλά γιατί είναι νομοτελειακό να είμαστε της φαλιάρας? Επειδή αυτοί το πιστεύουν και θεωρούν τον εαυτό τους της φαλιάρας, θα πρέπει και εμείς να γίνουμε. Έτσι είναι, και να πω ένα στοιχείο, ότι σύμφωνα με την Ελστάτ και άλλων στατιστικών υπηρεσιών, νομίζω και της Eurostat, πρέπει να το ελέγξω για να το επιβεβαιώσω, η επίσημη πρόβλεψη για την απώλεια του πληθυσμού μέχρι το 2080, Δημήτρη, δεδομένη στη σημερινή κατάσταση και όχι παραπάνω ύφεσης, υπολογίζει τον πληθυσμό της Ελλάδος στα 7 εκατομμύρια περίπου το 2080. Αυτή είναι η κατάληξη, έτσι, μιας τέτοιας ιστορίας και με μετριοπαθείς, ας πούμε, υπολογισμούς. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο, επειδή μου το είχε γράψει κιόλας, αν πριν από αυτό να πω για τον Αντέο. Ο Αντέος είναι έτοιμος, απλά έχουμε ορισμένα διαδικαστικά που θα πρέπει να γίνουν με το περιοδικό, δηλαδή έχει να κάνει με τη διαδικασία της εταιρείας, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να λήξουν και θα εκδοθεί πολύ σύντομα. Όποιος θέλει να βοηθήσει, όπως κάποιος φίλος που είπε, πολύ ευχαρίστως στα διαδικαστικά ή αν θέλετε στην προβολή και την υποστήριξη του ίδιου. Άλλωστε, θα το δώσω εγώ το email στα παιδιά που ασχολούνται με τα ζητήματα, με τα διαχειριστικά του Αντέου, για να επικοινωνήσουν. Να πούμε πίσω. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εξαθλίωση στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά, περίπου 1,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2014, success story, κατά τα άλλα. Στη Βουλγαρία εμφανίζεται ότι πέφτει 9,9. Ναι, το είδα. Κάποιος, μήπως αυτό το πράγμα είναι πραγματική αυτή. Όχι, δεν είναι πραγματική. Αλλά κοιτάξτε, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, και στη Βουλγαρία συνέβη ό,τι και στην Ελλάδα. Δηλαδή, χτυπήσανε πάρα πολύ τη νέα γενιά, όπως και στην Ελλάδα. Τα παιδιά δηλαδή από 18 χρονών και κάτω, τα οποία πραγματικά συνεθλίβει, με αποτέλεσμα να χάσουν περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια στις δύο τελευταίες δεκαετίες οι Βούλγαροι από τον πληθυσμό τους, να πέσουν περίπου στα 7 από τα 9 που ήταν το 90.
χάσανε περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια. Αυτό πώς το χάσανε? Με τρομακτική πτώση των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Αυτό έμαθε το Βούλγαρο να μην κάνει παιδιά, να μην κάνει οικογένεια. Και ταυτόχρονα ένα στους τέσσερις, ένα στους πέντε ή στους τέσσερις, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, έχει φύγει από τη χώρα. Τουλάχιστον μία φορά σαν μετανάστες. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτό το εισόδημα, το μεταναστατικό εισόδημα, να εμφανίζεται ως εισόδημα καλυτέρευσης για τις οικογένειες που έχουν μείνει πίσω. Οι οποίες δεν έχουν παιδιά να συντηρήσουν πλέον όπως ήταν παλιά, και έτσι βελτιώνεται, φαίνεται να βελτιώνεται η κατάστασή τους. Ενώ στην πραγματικότητα δεν βελτιώνεται, απλά είναι ο θάνατος ενός ολόκληρου λαού. Αυτή η μείωση πληθυσμού συνεχίζεται ακάθεκτη στη Βουλγαρία. Και δεν έχουν μπει ακόμη κανονικά στο ευρώ. Μόλις μπουν στο ευρώ, να δεις τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Είναι λογικό. Όταν, ας πούμε, το χτύπημα της φτώχειας γίνεται κατά κύριο λόγο στα παιδιά και στις οικογένειες που έχουν πάνω από ένα παιδί και πάνω, τότε καταλαβαίνετε όταν, όταν πλέον οι οικογένειες περιορίζονται δραστικά στα παιδιά που έχουν και στις δυνατότητες να κάνουν παιδιά, είναι λογικό να φαίνεται ότι βελτιώνεται η συνολική κατάσταση της φτώχειας του πληθυσμού, ενώ στην πραγματικότητα δεν βελτιώνεται. Απλά δολοφονείται ένας λαός. Αυτό συμβαίνει. Και όπως γίνεται με την Ελλάδα. Αυτά τα 7 εκατομμύρια που λέμε δεν είναι αστεία. Έτσι. 7 εκατομμύρια δηλαδή πάνω από 2, κοντά 3 εκατομμύρια πληθυσμός θα χαθεί. Είχαμε, λέει, το 2014 συνέχεια της αύξησης της διαφοράς των γεννήσεων με τους θανάτους. Περίπου στις 10.000 η διαφορά, 26.000 θάνατοι με 17.500 γεννήσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζήτημα πλέον, έτσι. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα να γίνεται. Το βεβαίως δεν μας ενδιαφέρει, γιατί. Και απαντήσουμε ξανά στους εξής. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίδα, άστο. Ναι. Άστο. Ευρώ. Ευρώ και Άγιος ο Θεός. Θρησκεία, και αυτό άστο. Και αυτό άστο. Αλληλεγγύη, ευρωπαϊκά προγράμματα, πώς θα τα οικονομήσουμε είναι. Λοιπόν, η οικογένεια δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Η οικογένεια. Να πεθάνουν και τα παιδιά μας. Δηλαδή, τι θα γίνει, ρε παιδιά? Εσείς, ρε παιδιά, που βλέπετε τα παιδιά σας και που δεν πρόκειται ποτέ να παντρευτούν, τουλάχιστον εδώ πέρα, γιατί να παντρευτούν? Δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή. Το δέχεστε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι ο παππούς μου, ας πούμε, ο δικός μου παππούς, είχε ένα παιδί όταν μπήκε ο πόλεμος και στην κατοχή και απέκτησε και τα υπόλοιπα, ανά δύο, μέσα στην κατοχή, που τα ονόμαζε Ελπίδα και Ελευθερία. Ναι. Φανταστείτε τα ονόματα που έδωσε. Ναι, φοβερό. Και βεβαίως ζούσαν σε πολύ άγριες συνθήκες, έτσι. Γιατί είχαν την ελπίδα και την ελευθερία. Αυτό. Πού μας έχουν καταντήσει? Το έχουμε σκεφτεί? Το επιτρέπουμε? Ναι, το επιτρέπουμε μέχρι στιγμής. Αυτό λέω, ότι έφυγε η ντάπια, φίλε μου. Το θέμα μας δεν είναι σε να είσαι καλό σκοπό στην ντάπια. Γιατί όταν υπάρχει ντάπια, έχεις προσδιορίσει τι είναι αυτό που υπερασπίζεσαι και πατάς γερά πάνω του, δεν πρόκειται να σε νικήσει κανένα, δεν πρόκειται να σε καταβάλει κανένας, τουλάχιστον στο βαθμό που έχεις εσύ τα κότσια να μένεις εκεί. Σου στερήσανε την ντάπια. Αυτή είναι η ιστορία. Και έχεις βρεθεί μπόσικος τώρα και δεν ξέρεις τι ακριβώς καλείσαι να υπερασπιστείς. Τι? Το μισθό, τη δουλειά, τη σύνταξη ή την πατρίδα? Με αυτά λοιπόν τελειώσαμε για σήμερα. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, όσο μπορεί να είναι αυτό. Καλό. Και τα νεότερα βεβαίως κανονικά αύριο, που ελπίζουμε βεβαίως να έχουμε πολλά σχόλια να κάνουμε για τη σημερινή καταπληκτική συζήτηση, σημερινή που θα γίνει. Την ξεφτύλα, δηλαδή, εγώ δεν πρόκειται να την παρακολουθήσω. Από τα πρακτικά θα δώσω, γιατί θα εκνευριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, σε επικίνδυνη ηλικία εγκεφαλικών φραγμάτων κτλ. Δεν θέλω να πάθω τίποτα. Προστατεύω οργανισμό, τον εαυτό μου όσο μπορώ. Θα τη διαβάσω δηλαδή από τα πρακτικά και θα μπορούμε να τη σχολιάσουμε. Ελπίζω να εμφανιστεί και ο φαντομάς που λέγεται λίστα μεταρρυθμίσεων. Αυτά δηλαδή που συζητάνε και που θα εγκρίνουν βεβαίως
οι Ευρωπαίοι. Και όπου θα βάλουν χέρι στους μεγαλοκαναλάρχες, όπως διαδίδουν. Έτσι. Δεν είναι τώρα, μην γελάμε τώρα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Ναι, ναι, για τις αδειοδοτήσεις και ότι όσοι δεν έχουν θα τα, δεν μπορούν να πληρώσουν. Ναι, ναι, και, ναι, ναι, και αυτά. Και ταυτόχρονα περνάνε, Δημήτρη, προτείνουν μάλλον από όσο ακούγεται, ας πούμε, ότι θα υπάρξει. Θα υπάρξει ένα μικρό πρόστιμο σε όσους δεν είχαν κάνει τόσο καιρό δηλώσεις και είχαν αποκρύψει εισοδήματα είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, για να μπορέσουν να δηλώσουν πλέον και τα λοιπά από εδώ και πέρα. Εντάξει παιδιά, νομίζουμε ότι η κοροϊδία έχει ξεφύγει πλέον. Οκ. Okay. Λοιπόν, φίλε, αύριο να μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό περί Τζαπώνικα και τα λοιπά. Δεν μην τα παίρνετε στα σοβαρά αυτά. Πρόκειται για εκτιμήσεις κερδοσκόπων, δεν έχουν να κάνουν με, το, με την πραγματικότητα του χρέους και αυτή την ιστορία. Η Τζαπώνικα τι είπε, ότι θα πάει καλά και ότι εγώ θα επενδύσω, μια, αυτό είπε η Τζαπώνικα. Τα λογιστικά πρότυπα δημόσιο τομέα, αλλάζει τα λογιστικά πρότυπα. Παιδιά, αυτά τα πράγματα για τεχνικούς δεν αφορά κανέναν πρακτικά. Έχει να κάνει με ειδικές, με ειδικές μετρήσεις που δεν αφορά. Αφορά παρά μόνο κερδοσκόπους των αγορών που θέλουν να μετρήσουν την πραγματική αξία ή όχι των ομολόγων που θέλουν να αγοράσουν ή που θέλουν να κερδοσκοπήσουν, με τα οποία που θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Αυτό το δεν μας αφορά, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που πληρώνουμε τη δική τους κερδοσκοπία. Λοιπόν, μην εγκλωβιζόμαστε σε αυτά τα πράγματα, δεν έχει και νόημα. Θα το συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα, αλλά μην τρελαθούμε λοιπόν με αυτά τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει το θέμα το ταχύτερο δυνατό. Μας έχουν κάνει χειρότερους απολογιστές. Δηλαδή το λογιστή της χασούρας. Μην μπλεκόμαστε με αυτά. Το βασικό ζήτημα να κατανοήσουμε ότι όσο πιο σύντομα επιβάλλουμε τη διαγραφή του χρέους και μάλιστα ολόκληρου του χρέους μέσω της μη αναγνώρισης σαν πράξη εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας, τόσο πιο γρήγορα θα γλιτώσουμε από την ιστορία. Όσο συζητάμε μια το ξύδι, μια το λάδι, πόσο το λάδι, το οξυδό, έχουμε τελειώσει. Τα έχουμε χάσει. Τώρα, παραδείγματος χάρη, τώρα, να μην πληρωθεί το ΔΝΤ. Αυτό μπορούμε να το απαιτήσουμε. Να μην πληρωθεί το ΔΝΤ. Και στο Ζωβί, γιατί να πληρωθεί. Τώρα είναι στις 9 Απρίλη. Να μην πληρωθεί, ρε παιδί. Γιατί να πληρωθεί, από πού και ως πού. Γιατί να πληρωθεί, ρε γαμώτο. Δεν έχουν κάνει λάθος με την πολιτική. Ήδη δεν μας το έχουν πει. Δεν έχουν κάνει πραξικόπα μέσα στο ίδιο το ΔΝΤ για να περάσει το πρόγραμμα για την Ελλάδα. Ο Ρουμελιώτης δεν το λέει. Δεν το λένε και τα στελέχη του ΔΝΤ ότι έγινε πραξικόπημα και παραβιάσανε τον κανονισμό που έχει, που διέπει το ΔΝΤ για να δώσουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Ενώ το χρέος δεν ήταν βιώσιμο, ενώ το ξέρανε οι ίδιοι και το δηλώνανε μέσω εκτελεστικού διευθυντές. Γιατί αυτά τα πράγματα περνάνε έτσι. Αυτή η ασυλία, ρε παιδί μου, μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί. Και εμείς τα πληρώνουμε, σαΐ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αύριο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.